Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρεατά μας από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θανάση Καταμπάκα στο production. Ποιος? Ο Γιάννης Τζιράπης στο production. Μια φορά τον είπα τον Καζαμπάκα με το όνομά του και έλειπε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Λίλα Γουλιώνει στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη εκεί όπου τηλεφωνεί στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου, όπου θα κάνεις την οριστική διαγραφή μέσα σε ένα λεπτό. Εκεί όπου υπάρχει και μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών. Μπείτε τώρα στο www.lustopart.gr και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να πάρετε το ανταλλακτικό το οποίο χρησιμεύει για το δικό σας αυτοκίνητο
στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Περισσότερα στο listoparto.gr και στο 18133. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, αφού έχει μείνει ένα πλέον. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να γίνει δικό σου, εσύ που ακούς τώρα, με 17.050 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι ασύλληπτη, δεν υπάρχει για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν στην αγορά τι συμβαίνει. Περισσότερα θα μάθεις τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τηλεφώνησε χτες φίλος ακροατής και είχε απορία για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ Ηρακλής. Σωστά. Ένα στέγνηση. Άμα είναι ΠΑΕ, είναι του Παπαθανασάκη. Λοιπόν, μίστανα, δεν υπάρχει Παπαθανασάκη. Άστε του χρόνου να το ξέρω. Δεν υπάρχει. Ναι, άστε του χρόνου. Φίλε μου, το τηλέφωνο είναι το 2311-829-171. Τι είναι αυτό. Στο λέμε στον αέρα. Του Ηρακλής, στη Μίκρα. Δεν το κόψαμε. Του απαντάω, δεν υπάρχει κομμένο τηλέφωνο. Αυτό είναι το τηλέφωνο, ναι. Το δίνουμε στον αέρα. Θα πάει ο γιος του να παίξει τον Ηρακλή, ε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έτσι με είπε εμένα, ναι. Ούτε η κόρη του. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Το δώσαμε, τον υποσχεθήκαμε. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Μπράβο. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα, για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε αν επιλέξετε έναν πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε νέο σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι που δεν υπάρχουν κλίμακες καταναλώσεις με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολαίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μπείτε τώρα στο voltera.gr, καλέστε στο 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα και με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο voltera.gr ή καλείτε 213-088-3000. Λοιπόν, έχουμε συλλαλητήριο την Κυριακή, έχουμε και παιχνίδια την Κυριακή. Λοιπόν, όπου πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και Σάββατο, έχουμε και Δευτέρα, έχουμε... Αυτή την εβδομάδα θα γίνει και Δευτέρα. Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι του Πλατανιά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο και έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία την οποία μάθαμε από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Καθώς ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στο Μακεδονία Παλάς και ζήτησε να βγει φωτογραφία με τους κύριους Χρουστοβασίλη και Γκαγκάτση. Ήθελε να βγει selfie. Με τον Γκαγκάτση και τον Χρυστοβασίλη. Ο Χρυστοβασίλης ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Πόσο δίνει το διπλό του Πάου στα Γιάννη? 1,35. Λίγο είναι. Θα φαγεί. Σε τσούζι, ε. Εμένα με τσούζι. Σε τσούζι, βρωμόγρια, ε. Εγώ, φίλε. Σκατόγρια, είμαι... σε τσούζι, ε. Είναι σκατόγρια, σε τσούζι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Ερπετώ. Όχι, δεν είναι. Σε πειράζει ο Χρυστοβασίλης. Και εγώ πήγα στο Μακεδονία Παλάς με τον Φίστα, τον ουρολόγο μου, και φάγαμε μακαρονάδα. Τι πάνε να πει, ότι μας έδωσε χαρτζηλίκι, μας κέρασε τη μακαρονάδα ο μπαμπά. Σε χρέος. Δηλαδή, γιατί λες ότι βγήκε με τον Χρυστοβασίλη ο Τσίπρας? Είπα κάτι το οποίο το έμαθα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα, πώς το μεταφράζεις, γιατί το είπες? Εσύ πώς θα σου φαινόταν, ρε φίλε? Ένα, με είπε ο Θωμαίδης ότι οι παοξίδες δεν το προωθούν και το προωθείς εσύ αυτό. Α, το προωθώ εγώ. Ναι, έτσι. Δηλαδή, τώρα ο Θωμαίδης δεν μας είπε. Τι είσαι? Βρεσκατόγρια είσαι, το ξέρω, αλλά καλά κάνεις και το κάνεις. Η γιατί... ΕΡΤ αποφάσισε να κάνει 2 ώρες εκπομπή την Κυριακή με συνδέσεις και σχόλια. Ναι. Κάτσε εδώ, ναι. 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 Τι θα κάνει η ΕΡΤ? Πάλι μας έχουν γραμμένους φυσικά. Η ΕΡΤ θα κάνει 2 ώρες εκπομπή και με σχόλια για το σχόλιο. Όταν θα τους ξαναδιώξουν να κάνεις απεργία. Βαδάρθια μα! Το έχουμε συζητήσει. Α, το έχουμε συζητήσει. Α, Πολάκης. Ποιος Πολάκης? Ο Πολάκης. Πολλές φορές. Παρακάτω, λέγε. Σε πείραξε που ήρθε ο Χρυστοβασίλης στο Μακεδονία Παλά. Καλά έκανε. Είναι. Καφέ έπινε ο άνθρωπος, τι έκανε. Δηλαδή, αν έπαιζε Γιάννενα Ολυμπιακός και πήγαινε, ας πούμε, στο Πασαλιμάνι ο Χρυστοβασίλης, θα το έλεγες? Φυσικά. Α, θα το έλεγες, ε. Σας το έλεγε ο Θωμαίδης γι' αυτό.
Εγώ λέω και την πηγή μου. Η πηγή σου ποια, η πηγή Δεβετζή, ποια πηγή είναι. Βρε κατόγρια. Θα το πάρω πάω το πρωτάθλημα και θα χτυπιέσαι. Η Μηρακλή και είναι τιμή. Δεν τρέπομαι. Και το ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα το είπα πριν από σένα. Βογκάς, βογκάς. Ναι, βογκάς. Εγώ μπορεί να πιω μια σουρωτή για να το χωνέψω. Βογκάς, βογκάς, βογκάτε. Μπορεί να πιω μια σουρωτή να το χωνέψω. Σε πείραξε που θα πάρει διπλό πάνω. Το είπα πριν. Ναι. Εντάξει, προηγούμε. Θες, μαγιά εσύ, σου. Δεν είσαι άντρα. Όχι. Άντρας είπες. Δεν είσαι άντρας. Εντάξει, εγώ δεν τράπηκα ποτέ να πω τι ομάδα είμαι, όπως ντρέπεσαι. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνω ευθέως και λέω. Ο Πάοκ θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν είσαι άντρας. Θα σου πω γιατί δεν είσαι άντρας. Γιατί δεν το χλεβάζεις το γεγονός, απλά το αναφέρεις. Γιατί σε κότα. Γιατί, γιατί φοβάζεσαι τους Παοξίδες. Έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε. Έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να μιλάει με τον οποιοδήποτε. Είσαι κότα. Κότα. Πες, είναι κατάπτυστο που πήγε αυτός πριν το μάτς, πήγε με τον Τσίπρα και ο πρωθυπουργός. Ό,τι θα πει ο Καράπαπας λες και εσύ. Αλλά επειδή σε κότα ο Καράπαπας θα πει και θα κλάψει, εσύ το βγάζεις, εντάξει καλά κάνει μωρέ. Δηλαδή είμαι φίλος με τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, είσαι Ηρακλής και επειδή είσαι κομπλεξική γριά, ναι. Τώρα πας εκεί να το πάλεις και με τους μεν να τα έχω καλά και να το πω και την είδηση που δεν είπαν οι άλλοι να τις πω εγώ. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Πάοκ, με τον Πάοκ. Και να μην το πω και αν με πούν και να είμαι καλυμμένος και τα... Λέγε ρε, είναι σωστό να είναι ο Χριστοβασίλης εκεί. Κοσμά, Κοσμά ναι. Στο περίπτερο 13 και σήμερα είμαι... Μετά την εκπομπή θα είμαι εκεί μέχρι το βράδυ. Τι θα κάνεις. Και αύριο θα είμαι και το πρωί και το βράδυ και την Κυριακή θα είμαι. Τι θα κάνεις. Άρα δεν αφήσει κανένα μάτς. Στην Αγρότικα. Στην Βλαχώτικα. Αγρότικα. Αγρότικα, λέγεται, αγρότικα ναι. Και ετοιμάζω και μια έκπληξη για τους αγρότες εκεί, ναι. Η οποία θα σε ενδιαφέρει στο περίπτωτο 13. Πες τους εκεί να κλείσουν τον δρόμο, να πάνε να παίξουν κανένα μπαρμπούτι την ώρα που κλείνουν τον δρόμο και να φωνάξουν. Εγώ δεν είμαι ούτε συγκαλιστής, συνδικαλιστής, ναι, ναι. Ούτε εκπρόσωπος των αγροτών. Πάει τελείως. Δουλειά κάνω. Μπράβο. Γρηγόρη, εύχομαι ο Παστακός να φέρει την ανάσα στην επίθεση, ναι. Και να καρφώνει όπως τον Ηρακλή για να εσκάσουμε από τους υπόλοιπους. Από τους πρώην αόματο και άμπαλο. Ναι. Αυτό είναι αχαριστία. Ναι. Το να λες αόματο ή άμπαλο κάποιον. Ναι. Γιατί. Ποδοσφαιρικά. Παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή, τον οποίο μπορεί να τον ήθελες, ναι. Αλλά έχει να αγωνιστεί καιρό. Ναι. Και ξέρεις όταν κάποιος έχει να παίξει καιρό, μπορεί να μην του βγαίνει. Ο Μήτρογλου είναι παικτάρα. Αν πας στη Μασαλία όμως το βρίζουν. Λοιπόν, πάμε. Βρίζουνε τον. Πού είναι αυτός που είναι ο. Πότε βγήκε ο Τσίπρας σε φωτογραφία με τον Χριστό Βασίλη και τον. Ζήτησε, δεν ξέρω αν τη δέχτηκαν. Έχω το κινητό του Τσίπρα. Του Ψίπρα. Με το μάδρα... Και έλα ο Πάοκ στα Γιάννενα, διπλό αεκάρα λες στο Καρασκάκη και ο Ραπτόπουλος θα μας λέει το τέλος της χρονιάς για τα συλλαλητήρια. Ναι, δεν μου λες. Εσύ πιστεύω ότι θέλεις. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι Άκη ο Ολυμπιακός θα πάρουν με αυτό το Πάοκ το πρωτάθλημα. Είναι ο Χριστοβασίλης στη Μακεδονία Παλάς και εσείς πιστεύετε θα πάρετε πρωτάθλημα. Θα το βγάλει χ ο διαιτής Άκη ο Ολυμπιακός, θα αρχίσουν να βρίζουν οι γάβροι. Ρε εσείς Ολυμπιακοί, ακούστε κάτι. Εκτίθεστε στο λαό σας. Εκτίθεστε στο λαό του Ολυμπιακού. Δεν μασάει ο λαός του Ολυμπιακού από Καζαντζίδη. Ο λαός του Ολυμπιακού ακούει ροκ. Δεν μπορεί να ακούει κάνει metal. Δεν μπορεί, ναι, να κάνει τους μάγκες τόσα χρόνια και τώρα να κλαίγεστε. Ναι. Απαγορεύεται. Μπράβο Γρηγόρη. Εκτίθεστε. Μπράβο Γρηγόρη. Εσείς. Συμπλήρωσε Γρηγόρη. Συμπλήρωσε το. Ξεφόρτωσε. Όχι μην. Άκου μήνυμα. Συμπλήρωσε το. Άκου μήνυμα. Ναι, ναι Γρηγόρη. Όπως είπε την προηγούμενη Παρασκευή, δεν θα παίξει ο Ρώσος στα Γρήνο και φτύσανε αίμα για να κερδίσουμε. Σήμερα μας λέει για selfie. Βόγκα, κόκκινε, πονάει. Βόγκα, χαρά σε, βόγκα. Βγαίνω πάντα και δίνω προγνωστικά. Αν έχω στο προγνωστικό μου βάλω συνέστημα, θα πάω φυλακή. Πάει τελείως. Ούτε συνέστημα βάζω, ούτε τα θέλω μου βάζω. Μπράβο, Γρηγόρη. Όπως λοιπόν δεν παίξαν πολύ και από τον Αστέρα Τρυπόλεως και έπρεπε να κερδίσει ο Αστέρας Τρυπόλεως. Εντάξει. Είπα ότι αυτό το οποίο γράφεις, ότι είδωσε ο Πάοκ να κερδίσει, είναι αλήθεια. Έλα. Είπα εγώ όχι. Απλά ανέφερα μια σειρά από απουσίες. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Αυτό δηλαδή τι δείχνει. Ότι πονάω. Στο μυαλό σου μπορεί να δείχνει τίποτα. Έτσι το δείχνεις. Και έτσι το παρουσιάζεις, σαν να πονάς. Λέει αυτό. Γράψε έστειλα και χθες, λέει, δεν ξέρω αν έδωσε στοίχημα. Λέει, με συγχωρεί. Σε συγχωρεί. Τι εννοεί με συγχωρεί. Ξέρω εγώ εσύ διαβάζεις το μήνυμα, εμένα τι με νοιάζει. Παιδιά, πώς θα κατέβει η ομάδα στα Γιάννα. Θα ήθελα 4-3-3 με Κάνια, Σακόφ, Πέλκα στον άξονα και Μάκλι Μιό πρίγιο μπροστά. Το γεγονός ο ότι... Ο Πας Γιάννενα, φίλε μου. Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες. Ναι. Πριν από 10 μέρες, όχι 2 εβδομάδες, ναι. Έχασε στην έδρα του από τη Λάρισα με 1-2. Ναι, κύπελο. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα είναι σωμένος. Ναι. Εσύ που λες να έχει το μυαλό του στο παιχνίδι κυπέλου με τη Λάρισα, μήπως μπορείς και προχωρήσει ή στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Δώσ' το άλοθη Γρηγόρη του, απάς Γιάννενα, δώσ' το. Δώσ' το άλοθη. Μπράβο Γρηγόρη, μ' αρέσεις. Μπράβο Γρηγόρη. Και να μου σχολιάσει και κάτι άλλο. Γιατί και, και το ίδιο λέω για τον Ατρόμητο. Γιατί... Ο Ατρόμητος θα δώσει βάρος στο παιχνίδι με τον. Ναι. Με τη Λαμία. Ναι. Γιατί δεν περιμένει να βάλει 3 γκολ στον Πάοκ στο κύπελο να τον, να τον σωστά, περάσει. Σωστά, ναι, 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 σωστά. Τι να βάλει 3 γκολ στον Πάοκ, πώς θα βάλει. Εδώ έκανε ίδρωσε να φάει 2. Δεν μου λες.
Τους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννα πώς τους χαρακτηρίζεις? Πώς χαρακτηρίζω? Κάτσε, δεν έχεις ιδέα τι έχει γίνει. Λοιπόν, να πούμε, επειδή αυτός δεν έχει ιδέα τι έχει γίνει, οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννα στείλανε μια εμπριστική ανακοίνωση, η οποία λέγανε φλόρους στους παοξίδες, ελάτε και θα τα πούμε κτλ. Και μετά φάγαν χαρτάκι, τους προκαλώ να βγουν εδώ πέρα γιατί η φλόρη είναι του ΠΑΣ Γιάννα και όχι του ΠΑΟΚ. Και να πούν γιατί το γυρίσατε το φίλο, ρε, τι σας είπε ο Χριστοβασίλης, τι θα σας δώσει κάνα φοντάν. Φλόρη του ΠΑΣ Γιάννενα, θα σας δώσει κάνα φοντάν ο Χριστοβασίλης. Και ναι, και θα υποδεχούμε τον ΠΑΟΚ και εμείς άλλα λέγαμε και αυτό. Τι κοτάρες είστε εκεί στα Γιάννενα, οι οργανωμένοι οπαδοί. Τη μια μέρα βγάζετε εμπριστική δήλωση εναντίον των παοξίδων και όταν βλέπετε ότι δεν σας παίρνει ή σας έχουν πει ή φάγατε το φοντάν. Ε, τι έγινε τώρα, καλώς ήρθατε οι φίλοι μας οι παοξίδες. Ου, Φλόρι, άλλο λέγε. Ο Χριστοβασίλης στο Μακεδονία Παλάς, γίγαντα, γίγαντα Σαββίδη, θα σε είμαστε ευγνώμονες για το πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και το κύπελο θα πω εγώ. Μετά από 100 χρόνια ιστορία θα πάρει ο ΠΑΟΚ Ντάπλ με το Σαββί. Θα τρέχουν τα σάλια σας εδώ. Άρε που θα κρύβεστε, Ηρακλειδείς και Αριανοί. Άρε που θα κρύβεστε. Τα μούτρα σας εκεί τη μέρα. Τι δεν θέλω, τι να κρυφτείς εσύ. Ούτε να τριφτείς. Ούτε να τριφτείς, ούτε να κρυφτείς. Τι να κρυφτείς. Γρηγόρη, σε πολύ λακά μας. Ευχαριστώ, φίλε. Αν μου το λες εσύ, είναι τιμή μου. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οχ, Νίκος από Καστοριά. Μπράβο κύριε Χριστοβασίλη, μπράβο στους φλόρους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα. Γκόμενα του ΠΑΟΚ γίνατε παγκουράδες. Έτσι είναι, ρε φίλε. Όχι σαν τον Τσιγκουναρά το δικό σου που θα σε φτιάξει την Άγια Σοφιά. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, Νικολάκη μου? Τι Νικολάκη μου? Ξέρει το ρωτάω. Τι, δεν καταλαβαίνουμε. Εσύ που βγαίνεις και βρίζεις και λες καλύτερα το πάρει ο Ολυμπιακός και όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτοί τι θες να κάνουν, δεν κατάλαβα. Να μην φυλάνε τα νότα τους. Εσύ που πήρες 20 εκατομμύρια ευρώ ΕΣΠΑ. Για να κάνει την Αγία Σοφία και έρχονται κι άλλα. Πού είναι, για, για να αποπερατωθεί. Χτίζεται, εμεί δεν έχουμε προχωράει. Τι έγινε, μαγκιά του. Διαμαρτύρεσαι. Μαγκιά του που θα χτίσει. Λίγα πήρε. Μαγκιά του που θα χτίσει. Α, μαγκιά του. Μαγκιά του και του άλλου πίνει καφέ. Καλή, σωστό, ναι, σωστό. Καράπαπα. Εμεί θα τα λέμε όλα. Μπράβο, Γρηγόρη. Όπω εσύ. Ναι, Γρηγόρη. Θα κάνει τζάμπα γήπεδο. Ναι, ναι, Γρηγόρη. Και λε ότι είσαι μάγκα. Και ο άλλο καλά θα κάνει και θα πίνει καφέ για να πάρει πρωτάθλημα. Και Γρηγόρη. Δεν κατάλαβα. Μπράβο, Γρηγόρη. Γιατί του τι λες? Το ισορρόπησες, Γρηγόρη. Γιατί του τι λες? Πήγες να τους κράξεις τώρα το ισορρόπησες. Πάντα λέω την αλήθεια. Ναι, Γρηγόρη. Άκουνα. Καλά κάνει ο Χριστοβασίλης. Πάντα Γρηγόρη. Λέω. Ό,τι θέλει να κάνει. Α. Στην τσέπη μου θα μπουνε. Ναι, Γρηγόρη. Στην τσέπη του. Μπράβο, Γρηγόρη, Μακεδονομάχια, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Πας με τα γράδα του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη. Έλα εδώ να φας ψωμάκι ζεστό από τον ΠΑΟΚ, Γρηγόρη. Άντε, Γρηγόρη. Ο φίλος μου Ελιός από την Αγγλία. Ο κόκκινος είναι ο πιο δίκαιος. Λέει, σας λέει που είσαι Ηρακλής, αλλά να ακούμε το ράπ λέει για το διπλό. Είναι πολύ μπροστά ο άνθρωπος. Λέει καλημέρα. Καλημέρα. Σε λέει ότι είσαι πολύ μπροστά. Όχι, θα είμαι πίσω. Ηλία, καλημέρα. Σαπιοκυλιά κόκκινε, όσο και να σπάσει τη μεσούλα σου στο ροσοπόντιο πρωτάθλημα, δεν θα δείτε, λέει. Αϊκάρα ρε πρόβατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς για εσένα. Μην τον κολλάς πολύ το Σαββίδι. Μη σε πάρει βοηθό του Παπαθρασάκη. Εμένα. Ναι, μην τον κολλάμε. Σε πάρει βοηθό του Παπαθανασάκη σε κάπ. Και ο Ρώσα έπαιξε κανονικά κόκκινο. Έπαιξε ο Ρώσα. Εγώ λέω δεν έπαιξε. Να βλέπει μάτς κόκκινο. Και μιλάμε για προγνωστικό, μιλάμε για χολή που ρίχνει και λάσπη. Ναι. Λέγει ότι θε να φύγει. Εγώ δεν έχω. Δεν ενημέρωτο ούτε την εντεκάδα του Παρετολικού. Ξέρει ούτε τι θέση παίζει ο καθένα, ξέρει. Χαμπάρι δεν έχει, σε γίνεται. Και πονηράδα να γίνει, δεν την πάρει χαμπάρι, βόδαρε. Και πάρει στο συλλαγητήριο. Μπορείτε να μου φέρετε μια εφημερίδα τη Παρασκευή. Ναι. Του Μέτροσπορ, να δεις τι έγραψε. Για να δεις ότι δεν ήταν δικό μου. Ναι. Από την εφημερίδα Μέτροσπορ το διάβασα. Μπράβο, Γρηγόρη. Εκείνο. Μπράβο, με λέει εμένα. Σωστό, μη. Πάνε στα θέματα. Βόηδομο χωρακεφαλή κόκκινο. Ο ΡΑΠ έλεγε πρωτάθλημα πάω από το Σεπτέμβριο, είναι εσύ ξύπνη τη Αρχή Νοεμβρίου. Ναι, καλά σε λέει. Για ρωτώ τον Ραπτόπουλο πότε το είπα. Πότε το είπε, ρε κόκκινο. Το καλοκαίρι. Έλεγε πώ θα το πάρει. Με το που πήγε. Όπω μα έλεγε για το καναδέζικο δολάριο. Με το που μπήκε η χορηγία σου ρωτή πάω, λέω χαιρετίστε το νέο πρωτάθλημα. Α τον κόσμο να κρίνει, ρε Γρηγόρη. Εσύ λες ότι είπες. Εγώ τα εμφανίζω γραμμένα. Ναι, μπράβο, ότι μπράβο. Είναι Αύγουστο αυτά που σου λέω. Καλά, όπως για να τους γλύψεις, εντάξει. Πουλείς κανένα φίλο. Κόκκινε, βάλει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν θα είσαι λέει αποκριάτικο καρναβάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Τιμή μου. Αν δεν κερδίσουμε στα Γιάννα μετά από το παιχνίδι που παίζετε σήμερα, πάλι που παίζετε σήμερα, θα κάνετε εκπομπή με security. Δημιουργείτε εντυπώσεις πιο πολύ τον καραπαπά έχετε κουράσει. Ναι. Πες ό,τι θες. Άλλο. Εσύ πες ότι θέλεις. Θα πας. Πώς θα πάω, στην Αγρότικα είμαι. Στην Βλαχώτικα. Γιατί, δηλαδή είναι δυνατόν ναι. να πω ψέματα ότι θα πάω, ενώ δεν μπορώ. Πήρα μηνύματα και θα το συζητήσουμε το επόμενο μισάωρο. Εξοργισμένοι κομμουνιστές παίρνουν και βρίζουν το Μίκη Θεοδωράκη.
Και μάλιστα θα διαβάσω και μια επιστολή. Ο λόγος θέλει μυαλό. Σήμερα έπεσε η αριστερά. Το κουκουέ πρέπει να βάλει φαλιμέντο. Ναι, τι έγινε, ρε παιδί. Τι να γίνει, ρε. Ο Μίκης Θοδωράκης που το 1945 λέγανε ενάντια στη Μακεδονία, σήμερα να πούμε στα γεράματα, τη γυρίζει την αυτή και είναι ο φίλος του Σελαλητηρίου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Οι κομμουνιστές όμως δεν το δουν με καλό μάτι. Αυτό σε λέω. Και μια κομμουνίστρια αριστερή, η Ιωάννα Κατσίμπα, γράφει γράμμα στον κύριο Θοδωράκη και του λέει: επιστρατεύει σε αυτοβούλιο να συνεργαστεί με το σύστημα. Να ενημερώσω λοιπόν. Όπως μας πληροφορεί το tetartospress.gr, η θέση της Κατσίμπα είναι ξεχωριστή για ένα φοβερό λόγο, καθώς είναι απόγονος του αντάρτη του Ελλάς Γιώργου Κατσίμπα, μετέπειτα βουλευτή της ΕΔΑ, που πήρε μέρος στην επιχείρηση ανατίναξη του Γοργοπόταμου. Επίσης τον αδελφό του τον έκαψαν στο σχολείο του μικρού χωριού. Το γράμμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Τόσα γράμματα έγραψε, θα σου γράψω κι εγώ ένα. Πρόθυμος να στηρίξει το σύστημα, είπε στο Καραμαλίσι Τάγκ. Όταν η κυβέρνηση Σιμίτη παρέδωσε τον Οτσαλάν, στήριξε στο σύστημα την παράδοση του Οτσαλάν και την κυβέρνηση. Όταν το 89 σε έχρισαν υπουργό συνεργασία με το σύστημα τη δεξιά, έβγαλε λόγου για το μεγάλο έργο που ερχόταν περνώντα πάνω από τη Γιάρο και τη Μακρόνισο. Σήμερα επιστρατεύτηκε σε αυτοβούλο να συνεργαστεί με το σύστημα στην παραγωγή εθνικισμού, εξυπηρετώντα τα σχέδιά του και πλάι παρελάσει τη Χρυσή Αυγή να νομιμοποιήσει αυτό το έγκλημα, λέει, περνώντα για άλλη μια φορά πάνω από τη Γιάρο και τη Μακρόνισο. Δεν θα ξεχωρίσω το μήκη της καρδιάς μας σαν να είναι άλλος από σένα. Θα σε καταγγείλω για συνεργασία με το σύστημα ενάντια στο λαό της Γιάρου και της Μακρονήσου. Ενάντια στο λαό που ο αγώνας σε ενέπνευσε να γράψει τη μουσική του. Ενάντια στο λαό του ΓΑΜΕΛΑΣ. Θα σε καταγγείλω ως αυτόν που στρώνει το κόκκινο χαλί στον εθνικισμό. Έχω κι εγώ μια πατρίδα, αλλά είναι πολύ μακριά ενιολογικά από τη δική σου. Τα στερνά λένε τιλμούν τα πρώτα. Τα δικά σου πρώτα είναι πολύ μακριά. Και τα στερνά τα σκέπασαν. Λέει η κυρία. Εμείς η κυρία λοιπόν την κομμουνίστρια και την παραλαμβάνω. Δεν είναι μόνο η κυρία. Να είναι χιλιάδες κομμουνιστές λοιπόν, που βρίζουν τον γέρο Θεοδωράκη και του λένε ου. Και θέλω όταν ανοίξουμε τις γραμμές να βγουν μόνο κομμουνιστές και να μου σχολιάσουν αυτό το γεγονός. Δύο πράγματα. Εγώ λέω ότι ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, ο Νίκης. Ο Μίκης Θοδωράκης είναι το τεμ για την Ελλάδα. Το τεμ τι σημαίνει? Το τεμ. Είναι ένα ιερό τέρας. Ιερό τέρας, αλλά λέει συνεργάζεται με τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι τον κατηγορούν να πάνε να ξαναδιαβάσουν αυτό το, μαζί με τους κυβερνώντες, αυτούς του ΔΕΜΕΚ πρώτη φορά αριστερά. Όχι, άλλο λέμε. Να δουν ότι το βιβλίο του μαρξισμού που θέλουν να εφαρμοστεί είναι ανεφάρμοστο και ειδικά στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποτέ. Διάλειμμα. Την αλήθεια λέω εγώ. Μισό διάλειμμα. Εγώ. Λοιπόν, οι κομμουνιστές όταν ανοίξουμε γραμμές να μας πούν τη θέση τους για τον Μίκη Θοδωράκη. Γιατί εδώ είναι η δημοκρατία. Εδώ. Άντε, χοντρέ, πάνε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του Φιλαράκη. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ρε εσύ. Μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days του Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Alpha 3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ulis ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP.
Nullis ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη. Ή απλώς επισκεφτείτε το site μας nullis.gr. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα, θέλω πρωινό. Τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις, πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay, Ναυάρχου Κουντουριώτου του 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και γυρίζω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου να έχει φορέσει τα καινούργια παντοφλάκια της, να έχει ανάψει το καινούργιο θερμαντικό και αραχτεί στο καινούργιο μας καναπέ να συναρμολογούν με το μικρό το καινούργιο του παιχνίδι. Της λέω κατάλαβα. Άρχισαν οι εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Στα είδη ρουχισμού και σπιτιού, τα εποχικά, τα ηλεκτρικά είδη και τα παιχνίδια από 10 έως και 30%. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Το 1934, ένας 13χρονος μελλοντικός μπασκετμπολίστας έδειξε τη θέλησή του και βρήκε τρόπο να κερδίσει τον πολύ ψηλότερο αδερφό του, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Το jump shoot. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonnet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonnet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδάρας Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόρα Καρδονάκη και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πάτε να βγάλετε εκεί κλειδιά, αντικλείδια, αντίγραφα, ό,τι χρειάζεται. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, για όλα αυτά και για πολλά ακόμη είναι ο ιδανικός. Όλα με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Λέγε. Προδίδει την αριστερά ο Μίκης Θεοδωράκης. Όχι. 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 Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο οι κομμουνιστές και φωνάζουν. Τι λένε. Προδότης, απαράδεκτος. Δεν υπάρχει όποιος κατηγορεί κατά εκείνο το Θεοδωράκη, είναι πολύ λίγος. Γιατί ρε φίλε. Δεύτερον. Δεν καπηλεύτηκε την. Άκου δύο πράγματα για να συνοηθούμε. Παρακαλώ. Το πρώτο λάθος που κάνει αυτή η κυβέρνηση ή το πρώτο λάθος. Δεν με νοιάζει ρε την κυβέρνηση. Για σε ρωτάω για ένα θέμα. Ή έχω φίλους κομμουνιστές, ανταρσίες, κουκουέδες. Πόσο χρόνο είναι. 25, 30, 28. Ποιο μικρός κομμουνιστής είναι 70 χρονών, πλάκα μου κάνει. Δεν υπάρχει κουκουέ. Δεν υπάρχει κουκουέ. Δεν υπάρχει κουκουέ. Σε σανιδώσουν. Ποιο θα με σανιδώσει. Θα σε σανιδώσουν. Αυτού που έφερε εδώ στην Κοκακόλα κομμουνιστέ δεν ήταν, φωνάζανε. Μην μπερδεύει το πάμε. Ο πάμε τι είναι, του ιδεολόγου αριστερού. Ιδεολόγοι αριστεροί τι είναι. Οι ιδεολόγοι αριστεροί. Τι λέει για το Μικρόφωνο. Τον τιμούνε. Τον τιμούνε. Φυσικά. Ξέρει την πινελίκη το ρίχνουν. Ζούμε σε μια χώρα που έχει το δικαίωμα. Εμείς τον τιμάμε γιατί πραγματικά το πρώτο στα γεράματα. Αυτή τη χώρα είναι η ελευθερία τη γνώμη. Ναι, ρε κόκκινα. Αλλά ανήκει ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει ανήκει, φίλε. Ανήκει στην αριστερά. Και πουλάει την αριστερά. Λέει γκόμενα εδώ, πώ τη λένε. Ο Μίκη Θοδωράκη. Μη φτύνει, κόκκινε. Είναι πρεσβευτή τη Ελλάδο. Όχι, πρεσβευτή. Είναι ο καλύτερο. Το Ζορμπά, αν πα σε μια χώρα με μάο-μάο, θα το ξέρουν εκεί. Αιτία γι' αυτό είναι ο Θοδωράκης. Και για χιλιάδες άλλα πράγματα. Και θα πιάσει εσύ ένα σκουπίδι του ραδιοφόρου. Μη φτύνεις. Το Θοδωράκη στο στόμα μη του. Το μικρό. Θοδωράκη εσύ να το πιάσει. Και ποιο κομμουνιστή είναι. Τι μου λες τώρα. Δεν τον έπιασα. Δεύτερον, να μάθουν αυτοί οι οποίοι τον βρίζουν. Ναι. Όπως και αυτοί οι ντεμέκα αριστερά. Ότι αυτοί οι ταξικοί αγώνες και οι μάθετε λοιπόν ότι η Ελλάδα από αρχαιωτά των χρόνων, από τότε που ο Ηρακλήδης με τον Μέγα Αλέξανδρο κάνουν τις εκστρατείες στα βάθη της Ασίας και πάνε να το καπηλευτούν κάποιοι άλλοι. Ότι οι αγώνες. Εκστρατείες δηλαδή σκότωναν τον κόσμο. Ότι οι αγώνες οι οποίοι γινόταν εδώ πέρα ήταν πάντα εθνικοί. Εντάξει, και αγώνες εναντίον στον εχθρό. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να καπηλευτούν τη χώρα. Δεν ήταν ταξικοί. Ξέρεις. Λύστε πρώτα τα εθνικά προβλήματα. Ξέρεις. Που σφετερίζονται την ιστορία της Ελλάδος. Που θέλουν να καπηλευτούν τα σύνορά της και τα αμφισβητούν κάθε μέρα. Και μετά λύστε το ταξικό πρόβλημα. Κατάλαβες ηλίθιε. Το 1945 πόσο χρονό ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν γνωρίζω. Να μάθεις. Ήτανε 22. Λοιπόν, τώρα είναι 95. Γερός δεν είναι. Δεν θα είναι για πολύ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Θα σου πω το εξής. Ποια ήταν η θέση του Μίκη Θεοδωράκη για τη Μακεδονία το 1945. Πόσο ήταν τότε. 22. Ναι. Ποια ήταν. Ποια ήταν. Πάρε λοιπόν πάντα. Ριζοσπάστης. Πες την αρεφή. Όχι, θα μπεις γιατί είσαι τεμπέλης και δεν διαβάζεις. Πες την αρεφή. Θα μπεις ριζοσπάστης 1945 για τη Μακεδονία. Ναι. Και θα δεις πόσο μαχητές για τη Μακεδονία ήταν οι κουκουέδες το 1945. Μέσα σε αυτούς τους κουκουέδες, ναι. Οι οποίοι όμως κουκουέδες, οι αριστεροί, έχουν την ίδια άποψη μέχρι και σήμερα. Ναι. Σωστή ή λάθος, είναι σταθερή. Βλέπουνε το ίδαλμά τους που είναι ο Μίκης Θεοδωράκης να παρεκκλίνει τις πορείες του και γι' αυτό τον γιατί βρίζουν. Γιατί παρεκκλίνει, γιατί είναι υπέρ της πατρίδος. Ρε γάμο το ρε εσύ κόκκινε, ελληνικά μιλώ, μη φωνάζεις. Μάθε να μιλάς σαν άνθρωπος ρε ζώο. Λέγε. Ο αριστερός, ναι. Ο Ρουβικόνας, ο αριστερός, ο Κουκουές είναι ενάντια σε αυτό. Σε ποιο σου κλητήριο. Ναι, είναι ενάντια. Το γιατί είναι ενάντια, κάνε ρεπορτάζ και μάθε γιατί. Εσύ πες μου, που έκανες. Να κάνεις ρεπορτάζ και να μάθεις γιατί. Πες μου, γιατί. Αυτοί που πήγαν, και πήγαν να κάψουν εκεί πέρα τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν αριστεροί, πρέπει να τους ρωτήσεις, εσείς γιατί κάνετε αντισυλλαλητήρια του Τσίπρα και τα λοιπά. Εσύ πες μου, όχι, εσύ πες μου, γιατί εσύ έπινες καφέ με τον Μάρδα. Εγώ δεν έπινα με τους αριστερούς καφέ. Εσύ το έπαιζες αριστερός. Και με το Πασόκ, με το Πασόκ πήγε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 22 χρονών διευθυντής. Εμένα δεν με τα λες αυτά. Εγώ κουβάλαγα 22 χρονών. 18 χρονών. Μπράβο. 18 χρονών διευθυντής. Εγώ ούτε κουβάλαγα. Ναι, άντε μπράβο. Πάνε λοιπόν να μάθεις εσύ. Μπράβο, ναι. Εσύ έγινες μόνος με τις πλάτες του Πασόκ. Καλά έκανες. Λοιπόν, και κανενός κόμμα. Ναι. Εσύ λοιπόν 22 χρονών που δούλευες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και έχεις 3% ακροματικότητα. 18. Ναι, 3% ακροματικότητα. Γιατί τα πακέτα Ντελόρ από το Πασόκ καλά έφαγες τα μάγουλα σου. Αν δεν θα στα πω έχεις στον αέρα κάποια στιγμή. Ναι, τα μάγουλα αυτά θα πούνε το Πασόκ γίνανε. Μη. Εγώ μιλάω τώρα. Σκίσε με μετά. Μετά θα με σκίσεις. Μάθε λοιπόν ότι οι αριστεροί έχουν αυτή την ιδέα.
και με θεωρούν εσένα και εμένα, οι οποίοι λέμε για το όνομα υποτίθεται εθνικιστές και επικίνδυνος. Λένε, έχουν την άποψή τους. Και λένε ότι ο Θοδωράκης δεν έχει καμιά δουλειά που πάει στο συλλαλητήριο, γιατί προσβάλλει, λένε αυτοί ρε. Αυτοί λένε, δεν το λέω εγώ. Λένε αυτοί οι άνθρωποι, δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι σκληρή. Πρέπει να ακούς και τον άλλο, δεν θα φωνάζεις. Έχει σκληρότητα η δημοκρατία. Να μάθεις να ακούς τον αντίθετο. Δεν θα φωνάζεις χουντικά πάνω στο αυτό και ακόβεις τον άλλο. Δεν θα φωνάζεις. Θα μάθεις να κάνεις κουβέντα και να μην καυγίζεις. Λένε λοιπόν αυτοί οι τύποι, οι αριστεροί, οι οποίοι πάνε με το Ρουβίκονα, με το. Πώς τους λένε αυτούς. Ρουβίκονας. Και λένε, θα ορμήξουμε, λέει, αυτούς που κάνουν συλλαλητήριο. Δηλαδή ο Ρουβίκονας που είναι αριστεροί θα ορμήξουν το Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι λένε είναι ενάντια στο συλλαλητήριο, οι αριστεροί λένε το, τι λένε για τον Μίκη Θεοδωράκη, άνοιξε τις γραμμές και μάθε. Αυτά εισέπραξα. Εγώ κόκκινέ μου δεν είμαι άνθρωπος που να ρυθμίζω καταστάσεις. Εγώ κάνω μια δουλειά και ακούω τον κόσμο και εκφράζω δημοκρατικά την άποψη του καθενός από εμάς. Δεν καυγίζω σαν και σένα στα συμφέροντά μου ή όχι. Το κατάλαβες το έργο. Συνεχίζουμε τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια φωνή, η οποία αριστερά, αριστερή φωνή, η οποία λέει το Μίκη Θεοδωράκη προδότη. Σωστό ή λάθος, θα το κρίνει η ιστορία. Τι λέ, το λένε όμως. Διαμαρτύρονται οι κουκουέδες. Τι πάτε να κάνω εγώ. Κακά σου να κάνεις. Τι να κάνεις, ρε. Να δεις ότι η κοινωνία έχει παράπλευρες γνώμες, okay. Έχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Εδώ η αριστερά τελειώνει με το Μίκη Θεοδωράκη. Τους τελειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης, τους αριστερούς. Τώρα τελειώνει η αριστερά. Η αριστερά στην Ελλάδα δεν ήταν όταν έπεσε το τείχος. Η αριστερά στην Ελλάδα πέθανε σήμερα που ο Μίκης μας, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης μας, Θεοδωράκης, ο ασύλληπτος αυτός μουσικοσυνθέτης, πηγαίνει να πούμε και λέει ότι εγώ αριστερός δεν βλέπω δεξιά και αριστερά, η πατρίδα είναι πατρίδα. Τους πηδάει τους κομμουνιστές ο Μίκης Θεοδωράκης σήμερα. Αυτό να πεις. Αλλά δεν παίρνει το μυαλό σου στροφές. Ο Μίκης Θεοδωράκης πηδάει την αριστερά πηγαίνοντας στο συλλαλητήριο. Και λέγοντας ότι αυτό το συλλαλητήριο δεν έχει κόμματα, δεν έχει χρώματα και τους κάνει τους αριστερούς ρόμπες. Το κατάλαβες? Αυτό να πεις. Αλλά δεν έχεις μυαλό να το πεις. Όπα, πήγε το Θοδωράκι. Το Θοδωράκι. Εγώ είπα για το Θοδωράκι. Μ' άκουσες να λέω για το Θοδωράκι. Για τον Νίκο το Θοδωράκι που είναι φίλος μας θα σου πω. Για το Μίκη δεν είπα. Οι άλλοι σου λέω λένε. Τι απαντάς? Έχεις άποψη? Φυσικά. Ποια είναι? Η δικιά μου άποψη είναι σήμερα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης πήδηξε την αριστερά, την τελείωσε. Με την παρουσία του, με την παρουσία του ο Θεοδωράκης έσκισε το κουκουέ, να κλείσει το κουκουέ και πένγια. Ή αν δεν τοποθετηθεί ο κουκουέ επίσημα, είναι κατάπτυστος και ο κουκουέ, να πάρει θέση. Η γκόμενα εδώ, πώς τη λένε, κυρία, τέλος πάντων, μεγάλη θα είναι γκόμενα, το αποσύρω. Η κυρία Κατσίμπα, μπορεί να και μεγάλη γυναίκα, το αποσύρω. Είναι ξεχωριστή, λέει, είναι απόγονος, μπορεί να είναι και νέα. Το αντάρτη του Ελλάς Γιώργου Κατσίμπα. Και το λέει σε ρόμπα, ρε. Του λένε οι αριστεροί το Θεοδωράκι σε ρόμπα που κατεβαίνει στο συλλαλητήριο. Είναι αν θέλει εσύ αριστερή. Εδώ τώρα έχει κόλλο να μιλήσει. Πιστεύουν στην ελευθερία τη άποψη. Είναι αν θέλει εσύ αριστερή. Πιστεύουνε. Γιατί γίνονται φασίστες. Εμένα μου λέει. Άμα λέει ο αριστερός το Θεοδωράκι δεν έχει δικαίωμα να πάει. Ναι. Είναι φασισμός. Α, πα κομμουνιστής αν θέλει. Το πήγαμε στην ακροδεξιά τώρα. Πώς θα, δεν κατάλαβα. Τι πώς θα. Τι πώς θα. Πιστεύουν στην ακροδεξιά. Εσύ δεν έλεγες για δημοκρατία. Ο Θεοδωράκι. Ναι, κάτσε πώς θα λοιπόν, πάει. Πήγε με, τον Μητσοτάκη, τον διαγράψανε. Ωραία. Τι ωραία. Απαγορεύεται. Τον Οτσαλάν. Δεύτερο, δύο. Και τώρα, αριστερή, ο Θεοδωράκης. Σας κάνει έρωτα κανονικά. Αλλά να έχετε άντερα να βγείτε να τον αντιμετωπίσετε. Αυτό λέει ο Ραπτόπουλος σήμερα 2018, 5 Φεβρουαρίου που θα γίνει το συλλαλητήριο. Κατάλαβες, χοντρέ, πως πρέπει να κάνεις εκπομπές. Α, είσαι σε άλλο κόμμα. Πήγες εσύ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη εκεί με τον Βενιζέλο φίλο και τον. Πώς το λένε τότε το 88 και έκανες εκπομπές εσύ. Γουρούνι. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Μίλα για τον Ηράκλειο. Πόσο αποθυμένα μπορεί να έχεις. Είναι αποθυμένα να έχω, μωρέ. Είσαι αριστερός, δεξιός, χριστιανός, τι είσαι. Όλους μαζί, τι είσαι. Τι είσαι, ξεκάθαρα. Υπέρ του Θεοδωράκη είσαι. Είσαι υπέρ. Βεβαίως. Άρα δεν είσαι αριστερός. Πες ό,τι θες. Είσαι. Εσύ με λέει ο Σκουμούνι. Τι είσαι. Κουμούνι, με έλεγες. Με όλους καλά δες να τα έχεις. Πάρε θέση. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Η θέση είναι από όπως πήγα στο συλλαλητήριο πριν. Ναι. Και φώναζε ότι πρέπει να πάμε όλοι. Το ίδιο λέω και τώρα. Πώς θα, ποιος αποκλίνει από αυτό. Ρώτα λίγο τον αγαπητό Γρηγόρη, αν είχε παιδάκι ολόψυχα ευχαριστήσει και έμενε Αθήνα, θα το έπαιρνε να πάει στο συλλαλητήριο. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εδώ τρία πήρε και ένα παιδάκι από στο συλλαλητήριο. Κάνα νυψάκι, κάνα μικρό. Ή φοβήθηκε.
Ρε εσύ, δεν κόβεται τις βλακίες. Γρηγόρη θα πας, όχι δεν θα πας. Τώρα που πήγα και δεν πήρες και ένα μικρό μαζί σου. Τι κουβέντες είναι αυτές. Σωστό, σωστό. Τι θες τώρα, κι εσύ από το Κυλκής που στέλνεις το μήνυμα να πω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τελειώνει είναι πολύ το κουκουέ τελειώνει σήμερα. Όχι, δεν τελειώνει. Η ανταρσία τελειώνει σήμερα. Οι ιδέες δεν μπορούν. Τελείωσε. Τελειώσατε, εγώ παιδιά. Και εσύ. Σας τελείωσε ο Μίκης Θοδωράκης. Εκτός κι αν βγείτε και τον διαγράψετε πριν πεθάνει. Και είναι στο, θα είναι ιστορικό. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί να κατέβουν ένα εκατομμύριο κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να κατέβει ένα εκατομμύριο κόσμο να εμπνευόμαστε εμείς από τη μουσική του Θεοδωράκη και να λέμε μπράβο το Μίκη και οι αριστεροί να λένε προδότη το Μίκη. Το λένε προδότη τη αριστερά. Τι άκου να δει. Την ιδεολογία. Ναι. Δηλαδή ο κομμουνισμό είναι μια υπέροχη ιδεολογία. Και ο χριστιανισμό είναι μια υπέροχη ιδεολογία, αλλά δεν εφαρμόζει. Ναι. Λοιπόν. Το ότι κάποιος, το ότι υπάρχουν ιδεολογίες σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις εκφράσεις είναι θεμητό. Από εκεί και πέρα, το πώς εφαρμόζονται ή το αν εφαρμόζονται είναι μια άλλη ιστορία. Ρε εδώ, χοντρό. Δεν μπορεί κανένα πρόσωπο. Χοντρό θέμα δεν είναι. Δεν μπορεί αυτό. Κανένα φυσικό πρόσωπο. Είναι χοντρό θέμα. Δεν μπορεί κανένα φυσικό πρόσωπο ναι. να βάλει εναντίον ενός τόσο, μιας τόσο μεγάλης προσωπικότητας. Εντάξει. Γιατί απλά δηλαδή, είναι κυρία υπέρ αυτή... της πατρίδος του. Ναι. Αλλά οι κομμουνιστές λένε όχι. Είναι υπέρ της πατρίδας. Το κακό που είναι. Είναι αθέλες. Δηλαδή, άρα είναι αθέλες δηλαδή, κομμουνιστές. Άκουσες το κουκουέ να λέει δώστε το όνομα Μακεδονία. Τι λέει. Άκουσες κανένα κομμουνιστή να λέει δώστε το όνομα Μακεδονία. Κοτεύει το κουκουέ. Κοτεύει. Άκουσες να λέει. Κοτεύει. Δεν έβγαλε ανακοίνωση καμία. Ναι. Καμία. Το 1945 τι έλεγε ο ριζοσπάστης. Ρε φίλε, ο άνθρωπος. Να μάθεις ιστορία. Αγράμματε. Ανενημέρωτε. Απαράδεκτε. Τυποτένιε. Ελεηνέ άνθρωπε. Μάλιστα. Τα λέω έτσι για να πάρει μπροστά. Καλησπέρα. Άλλο το ΚΚΕ, άλλο το ΠΑΜΕ. Το άκουσα και αυτό. Γρηγόρη, το ΠΑΜΕ είναι το συνδικαλιστικό όργανο του ΚΚΕ. Ναι. Μπερδεμένα τα έχει στο μυαλό σου να διαβαστεί, λέει. Δεν βρίζω. Καλά σε λέει. Okay. Okay. Καλά σε λέει. Ξύπνα. Ξύπνα. Αφού δεν κατάλαβε. Okay. Ξύπνα σε λέει. Καλά σε λέει. Υπάρχει αυτό που καταλαβαίνει και αυτό που δεν καταλαβαίνει. Μπράβο. Αυτοί είμαστε. Θα διαλώσουμε την Κυριακή. Θα διαδηλώσουμε την Κυριακή. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που θα έρθουν οι απόκριες. Μετά το Πάσχα και μετά το καλοκαιράκι. Τότε όλα θα έχουν ξεχαστεί. Και θα τα ξαναθυμηθούμε από Σεπτέμβρη πάλι τα προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν. Πάρτο. Τι μου το δείχνεις, ρε φίλο. Πάρτο. Έχεις δίκιο, λέει ραπ. Φυσικά. Αυτό είναι. Και επειδή γράφω. Ο νέος ριζοσπάστης. Τι έλεγε. Επειδή έλεγε. Τι έλεγε ο Μίκης τότε. Άστο. Και τώρα που τα αλλάζει. Μπράβο και που τα αλλάζει. Βάζει μυαλό, λένε. Αυτοί που πάνε στο συλλαλητήριο. Οι κομμουνιστές όμως λένε προδότη. Δεν το φωνάζουν όμως το ίνδαλμα. Γιατί είναι ομερτά, όπως το πες. Πού είναι, για. Γιώργο, το διαβάζω. Σε παρακαλώ, δεν ξαναστείλεις τέτοιο μήνυμα. Να υποχρεώνει τον άλλο. Διαβάζονται φιλτραρισμένα κάποια μηνύματα. Για να προλάβουμε. Δηλαδή τέτοια απέτηση, όλη να διαβάζεις. Εσύ και... φταίς με τα βρώμα Facebook. Όλα. Είσαι υποχρεωμένος. Τι λέει εδώ η ανακοίνωση, να προβάλλει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, όχι να κάνετε. Όχι να κάνετε εκπομπή με τα μέσα. Άμα ένα πάρε στον Ανδρώνη αύριο να πληρωθούν αυτοί. Μα ακούς τώρα. Εγώ ακούς, σε λέω. Πάντα ήθελε να είναι μπροστά, λέει ο Μίκης Θοδωράκης. Μάλλον για την ιστεροφημία του. Χαμελέοντας είναι. Ο ίδιος που το έπαιζε μία κομμουνιστής και μία δημοκράτης. Ο ίδιος ήταν στην νεολαία Μεταξά, γράφοντας μάλιστα εκτός από το μήνυμα του Θεών και πολλά φασιστικά ποίηματα υμνώντας το Μεταξά. Εγώ θα είμαι στο αλητήριο όπως πρέπει να είναι όλοι παρόντες, εκτός από τους ανθέληνες. Ανεξαρτήτως ομιλητών. Και αν κάτι που θα πούνε δεν μας αρέσει, το γιουγάρουμε και το κατεβάζουμε κάτω. Οι συζητήσεις περί ομιλητών κλπ. Είναι μόνο για να δικάσουν, δεν παίζουμε το παιχνίδι του συστήματος και το πέφτουν στις παγίδες του. Πανέξυπνο μήνυμα και συμφωνώ. Εντάξει. 100% έχουμε ελευθερία. Ναι, και κρυβόμαστε σύμφωνα με τις πράξεις μας. Ραπτό που λένε πήρα στο κόκκινο, λέει, θα παίξουμε τίποτα κροσέ, λέει, και γυριστάς και μετά θα πάμε για πιτόκυρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λοιπόν, εδώ του λέει η κυρία. Επιστρατεύτηκε σε αυτοβούλος να συνεργαστεί με το σύστημα. Δεν του αρέσει του αριστερού που ήρθε ο Μίκης. Καλά, κάνω. Άλλο να εκφράζω. Δεν του αρέσει. Γρηγόρη μου, σε παρακαλώ μια ανακοίνωση. Παρακαλούνται όλοι οι αεξίδες να μαζέψουν τα δάκρυά του για να ποτίσουν το χορτάρι της Αγίας Σοφίας. Γιατί με το τζιφούτι που μπλέξανε ούτε νερό δεν θα πληρώνει. Μια δουλειά από το ασπρόμαυρο Τρονχάιμ. Μάλιστα. Εσύ καλά τα λες, θα πάρει πρωτάθλημα. Να σε τρομάζει ο πρόξενος Αμερικάνος όμως. Να κοιμάσαι εκεί λίγο και να κοιτάζει. Τα έχουν μοιράσει αυτή εντάξει. Ξύπνα. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ γιατί, όποτε θέλω το διαβάσω. Όχι, διάβασε σου λέει, διάβασε. Είμαι δημοσιογράφος. Όποτε θέλω θα το κάνω. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Θες να έρθεις από εδώ, σου μιλάω από δεκαμερικές. Ένα-ένα. Άστο, δεν αν ακούς τώρα αυτό που μας συμβαίνει και το βράδυ, ναι. Νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος. Μα είναι άλλο. Διχασμένη προσωπικότητα.
Γεια σου Γρηγόρη και Κωστή. Δεν μου λέτε, λέει, πρέπει ο Πάουκ να δώσει χορηγία στου ρωτήσει Super League για να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Πάουκ έφαγε σμπρόξιμο. Γιατί μάλλον άλλο ποδοσφαιρολογητή και άλλο εμεί. Οκ, okay, κάνετε πλάκα, αλλά μην το παρακάνετε σε μερικά πράγματα. Γρηγόρη, μιλά και λε και ο Πάουκ παίζει χάλια και κερδίζει με σμπρόξιμο. Ναι. Αυτό σου είπα. Okay. Αν αυτό κατάλαβε. Είπε τώρα, έδωσε τον Χρήστο Βασίλη που πήγε στο Μακεδονία μπαλά. Δεν έδωσα κανένα. Τον έδωσε. Είπε, θα τα λε όλα. Ναι. Τώρα είμαι αντιπαουξή και μετά είμαι φιλοπαουξή. Ναι, όταν το δίνει. Όταν το δίνεις πρέπει να τον κατηγορήσεις. Δεν τον κατηγορείς. Άμα δεν τον κατηγορείς. Εγώ λέω την είδηση. Άμα δεν τον κατηγορείς. Δεν τη χρωματίζω. Ναι, άμα δεν τον κατηγορείς, δικαιώνεις τον Μαρινάκη και τον. Πώς το λένε τον άλλονα. Και τον Κόκαλη. Δεν δικαιούνται να μιλάνε. Ναι, τους δικαιώνεις. Δεν δικαιούνται να μιλούν. Ναι. Όλοι οι τεμέκοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί και πανελληνιστές, όλος τυχαίως για κάποιο λόγο δεν θα πάνε στο συλλαλητήριο. Από το πρωί ακούω. Αχ, δεν θα πάω γιατί γεννήθηκε το παιδί μου. Αχ, δεν θα πάω γιατί παίρνει βαθμούς η κόρη μου. Αχ, δεν θα πάω γιατί θα πάω στο γάμο του. Λοιπόν. Ενώ λέει η αλήθεια είναι ότι φοβούνται. Φίλε μου, γιατί δεν τους στέλνεις ένα μήνυμα να πεις ότι δεν μπορούν. Εντάξει. Εμείς εκεί ήμασταν. Εσύ θα είσαι. Στην κυρία που έγραψε το μήνυμα στον κύριο Θεοδωράκη, τι της λες. Σ' ακούει, μπορεί να σ' ακούει τώρα. Ότι είναι πολύ μικρή για να την πει στο Θεοδωράκη. Ναι. Αυτό είναι η γνώμη μου. Τελικά διάφασε ξύλο από Ηρακλήδη, ούτε από Παοξήδη. Από τους κομμουνιστές θα φας το ξύλο. Ένα απλή, τι λες, δηλαδή στο Λατήριο Θεσσαλονίκη με 800.000 κόσμο δεν είχε μέσα για αριστερούς. Την Κυριακή στην Αθήνα δεν θα έχει αριστερούς. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Βρε, παιδάκι, στα εθνικά, ναι. Μπράβο ρε Χρήστο. Μπράβο. Στα εθνικά θέματα ναι. Ο λαός είναι ενωμένος. Μόνο στα εθνικά θέματα και ακομμάτιστα. Μπράβο. Κατεβάζουν τόσο κόσμο στον δρόμο. Μπράβο. Κανένα κόμμα και καμία ομάδα και κανένα ηγέτης πλην Χριστόδουλο δεν έχουν βγάλει τόσο κόσμο στον δρόμο. Ναι. Μπράβο ρε Χρήστο. Μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Την κατσίμπα λοιπόν που είναι αριστερή τη λες ότι είναι πολύ μικρή να μιλήσει. Δεν μπορεί να φύγει να αποδομεί. Ναι. Το Μίκη Θεοδωράκη απαγορεύεται. Γιατί το βρίζουν οι κομμουνιστές, μπορείς να μου πεις. Δικαίωμά του τρεφεί, αν το βρίζουν, το βρίζανε. Εγώ λέω ότι απαγορεύεται. Άρα η τοποθέτηση είναι ότι έχουν άδικο. Δεν μπορεί να βρει τον Θεοδωράκη, γιατί είναι εθνικό θέμα. Δεν προδίδει κανέναν. Όταν συνεργάστηκε με τον Μητσοτάκη, δεν πρόδωσε. Τα κομματικά του ασταλίσουν. Να σε ρωτάω, δεν με απαντάει. Να πούνε ότι είναι διαγραμμένο από το κουκουί και τι έγινε. Τελείωσε, πάει. Παιδιά, λέει, άμα ο Πάοκ νίξε τον Μπάς, λέει, ο Ολυμπιακός θα έχει φοβερό άγχος με την ΑΕΚ. Λέει, οπότε πολύ σημαντικό το μάτσο του Πάοκ με την εξέλιξη του τέλους. Βεβαίως. Εγώ σωστό, λέω ότι ο Πάοκ θα κερδίσει. Γιατί το λες. Αν θα... Γιατί το λες. Γιατί ρε φίλε εδώ και 8 αγωνιστικές κερδίζει για απλά και δεν τρώει γκολ. Ναι. Εντάξει. Απλά είναι τα δεδομένα. Τελείωσε. Λοιπόν, να πω ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Τρομερό είναι. Τρομερό παιχνίδι το οποίο όμως θα έχει απόλα εκτός από γκολ. Και αν θα έχει, να έχει βαριά ένα. Α, ωραία. Συμφωνούμε. Είσαι πολύ μικρός κόκκινος για να πεις ότι δεν υπάρχει ΚΚΕ. Δεν είπα δεν υπάρχει ΚΚΕ. Έτσι είπες, έτσι. Είπα ότι έχει φθήνη. Έτσι είπες και στην Τούμπα είναι πολύ εκεί και είναι και βαρύ κόκαλη. Μην το λες. Του ποιότης με ξέρεις. Του ποιότης είσαι, αλλά προς την παραλία τώρα πηγαίνεις. Η κομμουνιστική θεωρία δεν έχει πατρίδα. Μόνο τάξη πατριώτης κομμουνιστής δεν υπάρχει. Υποκριτής για άλλη μια φορά ο Θεοδωράκης. Για σένα. Έτσι λέει αυτός. Το πιάσε το καλοκαιρινό ποίημα που δεν θα ακούμε από κάτω, ε. Σας δώσαμε το πρωτάθλημα για εθνικούς λόγους και για το Σκοπιανό. Είναι δυνατό να λέτε τέτοιες βλακίες. Πού κολλάει αυτό. Πού κολλάει αυτό, δηλαδή. Μια τα 2300, το άρθρο Σκοπιανό. Έλεος, δηλαδή, και σκέφτεστε κάτι πράγματα. Πέρα από το πλέον και δεν σε γουστάρω, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος, μεγάλος φιλάνθρωπος και με ατσαλένιο στο μάχη. Φιλάνθρωπος, γιατί είμαι. Έτσι πιστεύει. Λάθος, δεν πιστεύει. Και τι να τον πω, πιστεύει, σου εσύ, κάνει ένα κομπλιμέντο. Καλά κάνει. Το διαβάζω κιόλας. Μη λύχια φωνή τώρα στο κομπλιμέντο αυτού σε μένα. Γιατί για να το δώσω μεγαλύτερη έμφαση. Το μέταλλο. Για να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμά του. Έτσι λέει αυτό, είπε. Εσύ έτσι. Τι λες. Εγώ τι λέω. Αν πίστευα κάτι άλλο, αν πίστευα ότι είσαι τίποτα περίεργο, δεν θα ήμασταν μαζί τόσα χρόνια. Θα με έδιωχνε. Είσαι καλός άνθρωπος. Είπα ποτέ, φίλε. Είσαι καλός άνθρωπος. Μ' αγαπάς πραγματικά. Δηλαδή. Δηλαδή, αν πάθω κάτι, δηλαδή, ο πρώτος που θα τρέξει θα με πάει εκεί. Σε έχω πουλήσει ποτέ, ρε κεράτα. Όχι, ρε, ποτέ δεν με πούλησες. Γιατί τα λες τα πράγματα. Τελείωσε. Άντε, καλή πλάκα, γιατί κάποιοι. Τελείωσε. Μη. Τώρα, δηλαδή, με τον Μίκη Θεοδωράκη είσαι υπέρ. Εγώ λέω τον Θεοδωράκη. Ναι. Και μόνο μπροστά του στεκόμαστε προσοχή και χαιρετίζουμε στρατιωτικά. Τι θα χαιρετίζουμε. Για το έργο το οποίο έχει κάνει. Το μουσικό έργο. Βεβαίω. Ρε φίλε, είναι πολιτιστικό το έργο. Τελείωσε. Είναι πολιτιστική κληρονομιά για την Ελλάδα. Τελείωσε. Θα μιλήσω εγώ, ο άθλιος για το Θεοδωράκη. Ναι. Με ποιο δικαίωμα. Ναι. Αυτοί που τον βρίζουν τώρα λεπτό. Λοιπόν, τι είναι, κατάρματα. Κάτι για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δικαίωμα του καθενός να έχει οποιαδήποτε κομματική, οπαδική και θρησκευτική ιδεολογία θέλει. Δικαίωμά του. Δεν μπορώ τους θανατικούς. Δεν τους αντέχω. Δηλαδή αυτοί που λένε ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
Είτε είναι κομμουνιστές, είτε πασοκρίδες, είτε δημοκράτες, χρυσαυγίτες, είτε γενικό, είναι αναρχή. Δεν μπορώ. Υπάρχει μια αντίδραση από τα αριστερά, ναι, από το αριστερό ρεύμα. Το διάβασες. Α, δεν οφείλω να το πω. Είπα εγώ γιατί το είπα. Θα το κρύψω. Σου είπα, κρύψτο. Αλλά θα ζητήσει δημοσίως συγγνώμη. Σε ποιον? Για αυτό που έκανε στην Κολοτούμπα στην αρχή. Ποια Κολοτούμπα? Ό,τι τι. Μα λες ρε παιδί μου, ότι βγήκε σέλφι ο κύριος Χριστοβασίλης, ο κύριος Κούγιας. Είναι δικό μου αυτό, ερώτηση. Κύριος Κούγιας, λέω. Είναι δικό μου αυτό? Όχι. Από ποιον είναι? Από ποιον είναι? Ναι. Στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη. Μάλιστα. Ο οποίος δεν βρήκε ανταπόκριση βέβαια εδώ. Λέει, μεγάλη. Και βρήκε εσένα. Και εσύ το είπες. Ποια είναι η θέση σου? Εσύ το είπες, καλά, έβγαλε την είδηση. Πού να μιλήσεις τα τυρόβλα και κόκκινη για τον Μάρξ? Μόνο τη Μάρξ σοκολάτα γνωρίζεις. Αν είναι δικιά σου και κάνει διαφήμιση, μπράβο. Την κέρδισε τη διαφήμιση με 50 λεπτά που έστειλε το μήνυμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, φίλε. Όταν θα λυθούν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει η Ελλάδα και η χώρα, να μιλήσουμε και για την πάλη των τάξεων. Για την πάλη των τάξεων. Στο προτάξιον. Για την πάλη των τάξεων. Πάλη των τάξεων. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι με μερικά πράγματα για Ελλάδα καίγεται η χώρα. Θέλουν να τις πάρουν τα πάντα. Τις τα πήρανε, Γρηγόρη. Τις τα πήρανε. Αυτή είναι η διαφορά μας, Κώστα. Εγώ πιστεύω ότι έχει το δικαίωμα ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος δεν έμεινε τίποτα. Έχει το δικαίωμα ο κόσμος να πιστεύει και να αγωνίζεται. Ναι, 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 αλλά δεν έχει. Και τίποτα. Όσο αγωνίζεται, ναι, κέρδος έχει. Ναι, χάσει. Από τον αγώνα μας τα χάσαμε όλα, Γρηγόρη. Αυτό θέλω να σε πω. Αυτό λένε και οι άλλοι. Ναι. Δεν έμεινε τίποτα. Ρε φίλε, δεν πιστεύουν όλοι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο με τα ματάκια σου. 500.000 χρόνια το... και θα ναι, αλλά το λογιστήριο του κράτους. Πάνω από ένα εκατομμύριο θα μπουν και παρόλα αυτά το πολεμήσαν, το πολεμήσαν, το πολεμήσανε, το σκίσανε. Κάντε πόλεμο, δεν πειράζει. Ο κόσμος πιστεύει. Θέλω τους τουμπιώτες. Το συλλαλητήριο δεν έχει, δεν θα έχει. Ούτε Παναθηναϊκούς, ούτε Ολυμπιακούς, ούτε Παοξίδες, ούτε Αεξίδες, ούτε Ηρακλειδείς, ούτε Αριανούς. Έλληνες θα έχει. Εγώ θέλω τους Έλληνες του ΚΚΕ θέση για τον Μίκη Θοδωράκη τώρα. Άμα κρυφτούν, είναι κότες. Σαραπτόπουλος, βγαίνω και λέω: δίνω βήμα στο ΚΚΕ, στους ακροαριστερούς, στους ιδεολόγους για αυτό το πράγμα. Λέγε. Α, το φιλαράκι σου τραγουδάει. Ποιο είναι το φιλαράκι μου? Α, το φιλαράκι, ο κύριος Μαρινάκης. Με ποιο τραγουδάει? Με το ρέμο. Ναι. Φιλαράκι μου δικό μου είναι, αλλά εσύ με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης τον παίρνατε τηλέφωνο. Εγώ με υπουργό. Γεια σα, ημίχρονα διπλά τελικά. Για να σώσει τον Ηρακλή. Εγώ με δικό μου φιλαράκι είναι, αλλά εσείς τον γλύφατε εδώ. Διάλυμα. Σας έκλεινε το τηλέφωνο. Διάλειμμα. Άσο ημίχρονα διπλό τελικά. Διάλειμμα, ρε, είπα. Άντε, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτη. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MassCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με καφέ, fine Brazilian blend και παραδοσιακή τυρόπιτα. Ή μίλκο και παραδοσιακή τυρόπιτα. Μόνο με 2 ευρώ στα Everest θα ξυπνάς με άλλη διάθεση. Παράγγειλε και online στο everest.gr. Everest. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο everest.gr. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά! Τι! Έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη! Όχι! Θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά.
στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Πολλές, πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία. Τρομακτική. Διαφορετική. Καρναβαλοφατσούλα. Phantom, Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες Phantom και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Ε, hey, όπα ρε φίλε, δεν μπορείς να παίζεις προσποίηση. Ορίστε, ή τη μία φανέλα θα πάρεις ή την άλλη. Εγώ? Εσύ. Από πριν σε είδα που έφυγες με τρίπλα σε άλλους δύο εκεί και έκανες και τα κουνάκια στην κυρία με το ξανθό για να αρπάξεις το large. Κάτσε, κάτσε. Και τώρα πας να σκοράρεις το ταμείο ενώ είσαι φάουλ. Μα. Και το παίζεις και άμυνα. Αν έβλεπε η πολίτρια τη φάση, θα σου δίνει κόκκινη κάρτα. Ρε φιλαράκι, αφού ξέρεις, στις μεγάλες εκτόσεις δεν παίζει ποτέ φιλικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει εκπτώσεις για όλους έως 70%. Βρες την επίσημη ένδυση από τη Μάκρον. Αξεσουάρ και αντικείμενα λατρείας ΠΑΟΚ από τα σημεία πώλησης ΠΑΟΚ Official Store και το store.paokfc.gr. Για δώσε μου από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα! Τα βρήκα! Τα κάνω! Τα κάνω! Τα κάνω! Τα χάνω! Για πρώτη φορά Scratch, 1.000.000 ευρώ μετρητά! Αντέχεις τέτοια συγκίνηση! Scratch, τύχη στη στιγμή! Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης 1114, παίξε υπέρ. Τον λένε Μάρκο και ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Πείτε μας κι εσείς το όνομα του άλλου σας μισού και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All με δώρο για δύο ζευγάρια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένα μπουκάλι κρασί μαζί με συνοδευτικό πλατό στο Όμπερον, Λεωφόρος Νίκης 13. Πώς? Μπες στη σελίδα στο Facebook των For All Stores, κάνε share το διαγωνισμό και tag αυτόν που αγαπάς. For All and For Love. Γιατί το κόκκινο μας πηγαίνει πολύ. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Ποιος είσαι παιχτάρα μου? Εγώ είσαι. Φεϊκοί παίκτες και το πιο συναρπαστικό ελληνικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών είναι στην Nova. Μη χάσεις το ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 4 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις όλους τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Κώστα, να φορέσω τη ροζ περούκα? Ό,τι να είναι, μωρέ. Ή τη στολή μαθήτριας? Ό,τι να είναι. Οκ, τα βάζω όλα και φύγαμε για το χορό στην κάτω Παρδικούλα. Α, είπαμε ό,τι να είναι. Όχι όπου να είναι. Το Φεβρουάριο πάμε Princess Hotel. Τσικνοπέμπτη με τα χάλκινα γουμένη σας. Pole Dance Show του Αγίου Βαλεντίνου. Μπάντα Λατίνικο το Σάββατο 17. Και Στέλλα Καλαϊτζή με Άκη Ρωμανό την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Και ελληνικές βραδιές με εκπλήξεις στις 10 και 24 του μήνα. Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. You need to fool it, baby, I'm not fooling.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, τους οποίους μπορεί να κάνεις την οριστική όταν μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητο και να διαλέξεις το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι μπαίνοντας στο www.paroto.gr ή πηγαίνοντας εκεί για να σου το δώσουν ή να το λύσεις και να το πάρεις μόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54.340. Μαζί μας η Εσκιάδης Μπαλοδήμος με το τελευταίο Skoda Octavia για τους φίλους οδηγούς ταξί με κινητήρα φυσικού αερίου να μπορεί να γίνει δικό σας με το ποσό των 17.050 ευρώ μόνο. Δεν υπάρχει τιμή αυτή. Περισσότερα στο 23.15.96.596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Οι 5 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες. Πάμε. Πάμε, ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, ναι. Ζήτησε ένα αριστερό. Βέβαια. Εδώ είμαι. Με πήραν αριστερό. Πολλοί αριστεροί και διαμαρτυρήθηκαν για το Μίκη. Και ναι, και εγώ διαμαρτυρούμαι για το Μίκη. Πρώτα απ' όλα ο Μίκης, εντάξει, είναι αριστερός, δεν είναι κομμουνιστής. Έχει δικό του κόμμα, τη Σπίθα. Η Σπίθα, και ναι, ναι. Και ένας από αυτούς εδώ που είναι μέσα στο... σε αυτό το συλλαλητήριο που θα γίνει είναι μέλος της Σπίθα. Έτσι. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι συνεργαζόμενος με, με την αριστερά, τέλος πάντων, αριστερά κόμματα. Έχει μια δικιά του ιδεολογία. Μας είχε κάνει άνω κάτω το 89 που είχε πάρει το χαρτί φυλάκιο του Μητσοτάκη και γελούσε και ήταν χαρούμενος ο Μητσοτάκης για αυτό που έκανε. Μας έκανε άνω κάτω. Μας διέσπασε, έγινε το ΣΥΡΙΖΑ μετά το συναπισμό. Ο συναπισμός, ναι. Ναι. Ναι, και μας έκανε άνω κάτω ο κύριος Θεοδωράκης και τώρα θέλει να κάνει πάλι το ίδιο. Πάλι με την προβιά του Αρνιού ο Λύκος προσπαθεί να κάνει, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ο αριστερός και ακολουθήστε με. Σε αυτό το συλλαλητήριο το οποίο είναι το 98% ακροδεξιοί και δεξιοί. Είπαμε και δονική που παίρνει λεφτά από τους Αμερικάνους κτλ. Είναι όλα μέσα στη μένα. Γιατί να πάρει λεφτά από τους Αμερικάνους. Κάποιοι αριστεροί πήγανε. Συγγνώμη, γιατί να πάρει λεφτά από τους Αμερικάνους. Μα πίσω από όλα αυτά εδώ πέρα ποιοι είναι, νομίζεις. Γιατί να πάρει λεφτά από τους Αμερικανούς. Γιατί να πάρει λεφτά από τους Αμερικανούς. Ναι. Για να περάσουν, ας πούμε, ότι. Όχι από τους Αμερικανούς εναντίον της Ελλάδας. Έτσι. Γιατί να πάρουν λεφτά. Για να ρίξουν τον Τσίπρα. Απλά πράγματα. Για να ρίξουν τον Τσίπρα. Ναι, αυτό δηλαδή τι νομίζεις ότι είναι. Ρε φίλε, με συγχωρείς, το συλλαλητή. Φίλε, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το συλλαλητήριο έγινε για να πέσει ο Τσίπρας. Ναι, είναι αυτό δηλαδή κατά 80% αυτό πιστεύω εγώ. Προσωπική μου άποψη. Λάθος είναι, φίλε. Ότι θέλουν να ρίξουν τον Τσίπρα σε κάθε τρόπο. Λάθος είναι. Μπορώ να πω κάποια πράγματα έτσι που από την έχεις εξαντλήσει το τριλεπτό σου και σου λέω δεν ότι... Δεν το αρέσουν αυτά και αυτό σε λέει... Όχι, τον άφησα και τα εξέφρασε όλα. Δεν τα εξέφρασα. Δεν σας είπα, ας πούμε, για ποιο λόγο καπηλεύτηκαν οι ακροδεξιοί το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο. Ξέρω πολλούς αριστερούς που πήγανε. Mm. Ο Παναγιώταρος γύρισε και είπε, δέστε στη ριζοκουμούνια πώς κάουν τέτοια συλλαλητήρια. Εντάξει. Γύρισανε πολλοί, το καπηλεύτηκαν αυτό το πράγμα. Και το 80% σου λέω ότι κάτω στην Αθήνα είναι ακροδεξί. Δηλαδή, τόσοι πολλοί είναι. Στη Θεσσαλονίκη τι ήταν ακροδεξί. Όχι, αυτοί που μιλήσανε πάνω ήταν δεξί. Ωραία, ήταν φίλε, δεξί. Εμείς που κατεβήκαμε, δηλαδή τι είμαστε δεξιοί. Εγώ σου λέω και πάλι ξέρω. Δηλαδή το να είσαι Έλληνας πρέπει να έχει ταυτότητα. Συγγνώμη, για να είμαι Έλληνας πρέπει να έχω πολιτική ταυτότητα. Βρε αδερφέ μου, κανείς δεν το καπέλωσε. Την άναψε εγώ τώρα, κάθομαι απ' έξω. Κανείς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Παρακαλώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Γρηγόρη, έλα. Γιώργος από Καβάλα είμαι. Γεια σου, Γιώργο, από την Καβάλα. Λοιπόν, δεν άκουγα πριν την εκπομπή, γιατί ήμουν κάτω. Απλά πήρα τηλέφωνο για το. Στο απικό ήσουν, στο απικό. Πού ήσουν. Αυτό που λέω, θα πω λίγο την άποψή μου και μετά θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Για Θεοδωράκη, λέτε και για συλλαλητήριο, από ό,τι κατάλαβα, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο προηγούμενος τι λέει, ότι το 80% στην Αθήνα λέει είναι ακροδεξί. Δηλαδή, από τα 4 εκατομμύρια, τι είναι, 3 εκατομμύρια ακροδεξί είναι στην Αθήνα. Και γιατί δεν έχει κυβέρνηση η Χρυσή Αυγή τότε. Και να μας σχολιάσεις και την επίσκεψη του κυρίου Χρυστοβασίλη στο Μακεδονία Παλάς. Αν είναι ηθικό το θέμα.
τι σχέση έχω τώρα. Σαν Παοξής να μας πει, ναι. Ο Παοξής να μας πει, αν είναι ηθικό το θέμα να πηγαίνει ο πρόεδρος του Παζιάρενα τρεις μέρες πριν το μας στο Μακεδονία Παλάς. Και αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Ναι, το ανέδειξε ο Γρηγόρης. Ναι. Με μια ισοπαλία όλοι ευχαριστημένοι. Φύγες, επόμενη γραμμή. Φύγε. Πήγε στο απικό, τα ήπια και δεν έχει κουράγιο να μιλήσει. Ναι. Ποιος? Όχι εσύ, αυτός. Ναι. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Γεια σας, καλησπέρα παιδιά, από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Καταρχήν, με μπέρδεψε ο προπροηγούμενος, άρα ήθελα να πω... Το τηλέφωνο σου είναι για το... είναι... Φταίει γραμμή, ναι, κάποιο καλώδιο, δεν ξέρω... Άκου τώρα λίγο. Πώς θα ακούσα, αφού κάνει χράτς-χράτς. Στα λεγόμενα του προπροηγούμενου βλέπουμε την κατάντια του ελληνισμού και της παιδείας του. Τίποτα παραπέρα. Το άτομο, ο Τσίπρας, τον έφτισε κατάμουτρα τη θέληση του λαού και αυτός καίγεται άμα θα πέσει ο Τσίπρας. Αυτά που ήθελα να πω. Μπορεί να έχει συμφέρον, ρε φίλε, το ξέρεις. Ορίστε. Μπορεί αυτός να έχει συμφέρον. Μπορεί. Εντάξει, εγώ φίλε μου είμαι από τη βέρεια καταγωγή μου, δεν με πληρώνει κανένας και δεν με χρειάζεται να με πληρώσει κάποιος για να αγωνιστώ για την πατρίδα μου. Ο σκοπός που πήρα, επειδή μιλάτε, σας ακούω τελευταία πάρα πολύ και μ' αρέσετε. Πες το γρήγορα φίλε, γιατί... Όλα μαζί, ναι, σας, ναι. Είναι ότι ήθελα μόνο να σας ενημερώσω ότι δεν γίνεται αγώνας μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στο επόμενο συλλαλητήριο, ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις πόλεις, οι Έλληνες έχουν ξεσηκωθεί και κάνουν πορείες για ένα αγώνα που δεν έχει χαθεί. Πιστεύεις ότι είναι ένας αγώνας που αξίζει να τον δώσουμε? Ή είναι τελειωμένο? Ο αγώνας πρέπει να δοθεί μέχρι τέλους. Να είσαι καλά. Επειδή πάρα πολλές φορές έχω ακούσει άτομα που σας παίρνουν τηλέφωνο και λένε όλος ο πλανήτης τους λένε έτσι. Δεν με ενδιαφέρει όλος ο πλανήτης χίλια χρόνια να τους λέει έτσι. Εσύ και εγώ δεν πρέπει να τους το πούμε ποτέ. Φύγε, φύγε, μας στέρισε στα αυτιά. Παρακαλώ. Ναι. Δεν φταίει ο άνθρωπος, έτυχε η γράμμα. Αυτός φταίει. Χαλασμένο τηλέφωνο έχει ο Τσιγκούναρας. Ναι. Έλα ρε, εγώ είμαι. Έλα ρε, εσύ είσαι. Τι λέει ρε. Καλά ρε. Καλά, κόκκινε, τι λέει ρε. Καλά ρε. Μια χαρά. Από Αγρίνιο είμαι, ρε. Καλά ρε. Κόκκινε, τι λέει ρε. Τη χωριά από τους Βλάχους την πήρα μετά το χθεσινό γλύψιμο. Από ποιους? Από τους Βλάχους ρε, εκεί τους αγρότες. Εσείς από το Αγρίνιο είστε πολιτισμένοι, είστε από το Παρίσι. Εμείς έχουμε πολιτισμό εδώ ρε. Ναι. Κακό. Κακός. Όχι ρε, καλά κάνεις ρε. Ευχαριστώ. Θες να σε κεράσω κάτι? Κλείψε λίγο ακόμα, μπορεί να πάρει και πιο πολλά, ρε. Ευχαριστώ. Ζηλεύεις, ρε. Άρα το κάνουν καλά. Όχι, άστο, άστο, μην το... Ευχαριστώ, άρα το κάνουν καλά. Καλά το κάνει, ναι. Καλά το κάνεις, καλά το πας, καλά το πας. Θέλεις, θέλεις προμήθεια? Κάνα χαρτζηλίκι, ρε. Θα ήθελα, ρε. Έλα. Άμα γίνεται. Έλα, τι όχι. Έλα. Τροπή να σε αφήσουμε στην άπεξο. Παρέα θα στο δώσουμε το χαρτζηλίκι άμα έρθεις. Ξέρεις τι χαρτζηλίκι θα βάζεις. Για χαρά. Εσύ τι χαρτζηλίκι παίρνεις εδώ. Κοίταξε, αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Επειδή ο Κόκκινος πήγε στον Παΐσιο και είπε, η μαμά σου με δίνει χαρτζηλίκι. Για χαρά. Για να την καργαλεύω τις φτέρνες το βράδυ. Έλα, επόμενη γραμμή. Μπράβο Γρηγόρη. Στο δρόμο που χάραξες ακολουθώ κι εγώ, αλλά εγώ είμαι παλιά άνθρωπος. Δεν είμαι καλό παιδί σαν και εσένα. Καλημέρα, ναι. Ποιος θα φάει περισσότερο ξύλο, δεν ξέρω. Έλα, έλα. Εσύ, έλα, εσύ. Λέγε, ναι. Το κύριο Κώστα. Εδώ, εγώ. Μισό λεπτό να το φωνάξουμε. Κώστα! Ναι. Ναι, φώναξε τον. Λοιπόν, άκου τώρα. Κυρία. Μέχρι τώρα δεν πήρε κανένας από το πάμε. Ναι. Άκου τώρα από μένα. Εσύ τι είσαι, έλα. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ είμαι έλα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τη θέση του πάμε ή δεν θέλετε? Βεβαίως, κυρία μου. Άκουλε. Ωραία. Ρώτα ρε Κωστή, τι θες να μάθεις. Για το Θεοδωράκη. Τι, τι πιστεύετε? Ωραία. Για το θέμα της Μακεδονίας. Ο Θεοδωράκης δεν ήταν ποτέ στο πάμε. Α, δεν ήτανε. Και τίποτα άλλο δεν θα μάθεις. Τι, τι θέση έχετε για τα συλλαλητήρια και για το Σκοπιανό? Ναι. Η θέση μου είναι ότι εντάξει το όνομα ούτε και εγώ το θέλουμε, ούτε και εμείς το θέλουμε, αλλά θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Ναι. Ξέρετε ναι. Ποιοι. Επειδή εσείς, είστε αγωνιστές. Εγώ θα ήμουν σύμφωνος αυτή η συγκέντρωση να γινότανε όταν το μεροκάματο το βασικό πήγε στα 600 και στα 500. Εντάξει. Επειδή έχεις πολύ δίκιο, να ρωτήσω, ναι, κάτι. Ρώτησε ό,τι θέλεις. Δεν πρέπει από κάπου να πιαστούμε για να δούμε ότι ο κόσμος δεν έχει κοιμάται ακόμα. Όχι, τότε έπρεπε να γίνει αυτό το συλλαλητήριο. Έχεις δίκιο. Άκου να δεις. Είναι πολύ εύκολο. Όταν πήγαμε μόνο εμείς. Άκουμε λίγο. Καλά λέει. Είναι πολύ, έχεις απόλυτο δίκιο. Μην το χάσουμε. Οι άλλοι δεν πήγαν. Μην το χάσεις όμως. Δηλαδή. Το ότι δεν πήγαμε όλοι να φωνάξουμε. Γιατί δεν ήρθατε? Στις ταβέρνες ήτανε. Στις ταβέρνες. Ρε φίλε, θες κάτι, να βγει κάτι καλό ή θες ναι, να μας... πες μου, γιατί πες δεν μας, άμα θες να μας την πεις. Ρε φίλε, το ότι κάναμε ένα λάθος, ή πολύ. Ναι. Τι σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να το διορθώσουμε? Πώς?
Φίλε, να σου πω εγώ κατέβηκαν 500.000 άνθρωποι. Θέλεις να ακούσεις το. Αν με ακούσει, άκου να δει. Πάμε, πώς μπορεί να πέσει ναι, το όνομα. Δεν, κάτσι, κάτσι, δεν είσαι ο εκπρόσωπος του Πάμε. Να ακούσουμε. Ναι. Και... ναι. Μια γνώμη, δεν μια γνώμη, ναι, ναι, ναι. Άκουλε. Λοιπόν, ναι. Άκουσε. Το όνομα πέφτει άμα θα πάμε στα σύνορα και δεν περάσει κανένας από εκεί να τους δώσει μισή δεκάρα. Ωραίος, σωστός. Πολύ ωραίος είσαι. Ναι, ωραίος. Να δεις τι όμορφα θα πέσει το όνομα. Αυτά τώρα όλα. Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις είναι που είναι εκεί. Για άλλους σκοπούς. Άκου, άκου. Ωραία το ναι. Οι επιχειρήσεις που είναι εκεί. Θα πάνε στη Βουλγαρία. Το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Θέλετε εσείς να έρθουν αυτοί γονατιστοί. Ναι. Πάτε στα σύνορα να μην πάει κανένας από εκεί. Άντε, χοντρόκολε πάλι. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Άντε, κόκκινε. Μπράβο. Ωραίος, ωραίος λοιπόν, ο Πάμε. Παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα. Είμαι και παοξής. Τι υπονοείς, Ραπτόπουλο, τα λες για το. Ξενοδοχείο Παλάς, υπονοείς τίποτα, πες το άμα είσαι άντρας. Ναι. Πού να υπονοείς. Τρελός είναι. Στο ράδιο μπορεί να το πεις. Ναι, και χαζό τον πέρασε. Ό,τι πεις. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε χαμπάρι. Ναι. Υπονοείς κάτι. Ναι, ναι, υπονοώ, ναι. Τι, για πες το. Ότι μπράβο. Τώρα θα σε παραδεχτώ άμα το πεις, ρε, είσαι παντελόγια. Περίμενε, ναι. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που είναι τεράστιο στις δημόσιες σχέσεις του. Σε πάω, ρε. Τι κουφάλα που είμαι. Σε πάω. Γεια σου, ρε, πάμε. Για χαρά. Ωραίος ο Πάμε. Ωραίος, ναι. Ναι, ναι. Έλα. Όπα, πλακώσαν τα πασόκια. Δε σε κόκκινε. Είπατε τώρα προηγουμένως. Ναι, είπε. Για μεγάλο συλλαλητήριο έπρεπε να έχει γίνει με το Πάμε για τις συντάξεις, έτσι. Βέβαια. Πότε εσείς οι δεξί κάνετε συλλαλητήριο και ρίξετε κυβέρνηση. Κόκκινε σένα λέει που είσαι δεξιός. Γιατί είσαι δεξιός που είπες Μητσοτάκη ψήφισες. Ναι. Το 88. Έγκλημα. Δεν ξέρω, δικαίωμά σου. Έγκλημα σου λέω έκανα. Έγκλημα. Λοιπόν, για τον Μίκη. Έχω δικαίωμα να ζητήσω άφεση αμαρτιών. Έχει. Έχεις. Έχει. Εδώ ζητάει για τον Μίκη. Ο Μίκη. Για τον Μίκη. Έτσι, ο Μίκη. Το 1991. Ναι, ναι. Ο Μίκης ανέλαβε ένα χαρτοφύλακα από το Μητσοτάκη υπουργός. Ο Μίκης. Άλεφ χαρτοφυλακίου λέγονταν. Ναι. Και το ρώτησε γιατί το έκανε σε Μίκη αυτό. Και τι είπε ο Μίκη. Να σώσω λέει την πατρίδα. Μπράβο το Μίκη. Από ποιον, α? Ναι. Από το Πασόκ και από τον Ανδρέα. Ναι. Τώρα έρχεται να τη σώσει από ποιον. Από ποιον. Δεν ξέρω, ρωτάω. Όλο να σώσει. Λοιπόν, Μίκη. Στο καλλιτεχνικό χώρο βγάζω το καπέλο. Ναι. Αλλά στα υπόλοιπα άστα. Ναι. Άστα Μίκη, μάλιστα. Άστα Μίκη. Λοιπόν, αυτό πλήφθη σειρά σου. Μάλιστα. Θα απαντήσεις όμως. Άμα μπορώ, γιατί να μην δεν απαντήσω. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπες πριν 70 χρόνια ποιος υιοθέτησε την μακεδονική γλώσσα Έλληνας. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είμαι. Εσύ το πεις, εσύ το πες. Εγώ ρώτησα. Όχι. Το ξέρεις είπες. Όχι, δεν ρώτησα εγώ ο καημένος. Α, ρώτησες. Ρώτησε ο καημένος. Δεν μου λες. Ναι. Αναφέρεται πολλά ονόματα όλους τους πολιτικούς. Μάλιστα. Φοβόσεστε να πείτε το όνομα Καραμαλή. Ίσα ίσα εγώ είπα ότι ο Καραμαλής το ναι. 1959 έχασε το όνομα και μετά βγήκε και έκλαιγε. Αυτό είπα και φωνάζανε εδώ κάτι καραμαλικοί φίλοι. Αυτός ήταν τότε. Ναι, υπάρχει και στο ΦΕΚ μέσα, γραμμένο. Ναι. Ναι. Α, σε αυτό συμφωνώ και όπως είπε, εσύ στεναχώρησε. Μετά στεναχωρέα. Κοίταξε, όταν είναι να πεθάνεις, γίνεσαι ευσυγκίνητος. Α, μπράβο. Εντάξει. Συμφωνώ. Αυτό έχει πάθει και ο Μίκης. Και εγώ στα τελευταία μου, αν τα καταλάβω, και εγώ θα είμαι ευσυγκίνητος. Πολύ έτσι μαλακός, γλυκός, μηλίχιος. Αυτό έχει πάθει και ο Μίκης. Ο Μίκης. Τώρα τα χρόνια περάσαν, κάνανε. Αλλιώς είναι ο άνθρωπος. Τέλειος. Έχει βγάλει το εθνικιστικό από μέσα. Αλλά οι κομμουνιστές το βρίζουν. Κοίταξε, ο κομμουνιστής δεν ήταν ποτέ ο Μίκης. Α, δεν ήταν. Αν ήταν κομμουνιστής, ναι, ο, ναι, Μίκης, ο Μίκης, δεν θα ερχόταν σειρά ούτε σε Κατρούμπαλο, ούτε σε στην άλλη, πώς τη λέγαμε, την Αλέχα, να αναλάβει το κομμουνιστικό κόμμα. Μάλιστα. Αυτός θα το είχε αναλάβει. Τώρα, το κουκουέ θα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση για το Μίκη. Έτσι δεν είναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81. Κύριος. Πρώτο που συνάντησε το Μίκη. Ναι, βέβαια. Όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ τις προάλλες. Ναι. Πριν ένα χρόνο ακριβώς. Ναι. 25 Γενάρη πέρυσι. Ναι. Συνάντησε πάλι το Μίκη αυτός ο. Δεν μας. Ο Γλέζος θα πάει στο συλλαλητήριο. Ο Γλέζος δεν βγήκε, δεν μίλησε, δεν ξέρω τι θα δεν το βλέπω. Να πω τίποτα. Με τους Ρουβικόνα θα είναι ο Γλέζος. Ε? Την άλλη μεριά θα είναι.
Εσύ τελικά να ρωτήσω και κάτι άλλο εδώ. Με τους Ρουβίκονες ή με ποιον είσαι? Μ' αρέσουν λίγο οι Ρουβίκονες, αλλά θέλω να ψάξω, να τους ψάξω λίγο. Θέλω να τους ψάξω. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Ρωστόπουλε. Να μου πεις. Λένε ότι είναι παράνομο αυτό που κάνουν. Ναι. Θα συμφωνήσω. Ναι. Μητσοτάκη, Κυριάκο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Εσείς εκεί στην Κρήτη που έχετε όλοι όπλα παράνομα τόσα χρόνια, τι γίνεται? Ξεχωριστό κράτος, λένε ότι είναι η Κρήτη. Α, κλείσε, ναι. Κλείσε. Το τα εξάρχεια. Μόνο. Τα εξάρχεια, ναι, ξεχωριστό κράτος και τα εξάρχεια. Α, και τα Ζωνιανά. Γεια σου, Ούτσενα. Κόκκινα, τι διαβάζεις ρε πάλι? Παρακαλώ. Παρακαλώ, διαβάζει. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου, εσείς είστε. Λοιπόν, Καρδιτσάρα. Και τώρα για τον Μίκη. Για τον Μίκη. Ναι. Ρώτησα εγώ γιατί είδα αντιδράσεις. Εδώ πήρε τηλέφωνο ο κομμουνιστής που κάνει το site και από την Ανταρσία. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, μου λέει αυτός. Ναι. Ακούω. Άκου λίγο. Ναι. Έρωτα απαντήσεις. Ναι. Ο Μίκης είναι η μουσική του, είναι παγκόσμια, είναι μουσικοσυνθέτης. Εννοείται. Ναι. Έχει εκφράσει τον πόνο του εργάτη, των πολιτικών εξορίστων και όλα. Και όχι, ο Καζαντζίδης το πήρε. Είχε βοηθό. Είχε βοηθό τον Καζαντζίδη. Τα μεγαλύτερα τραγούδια του Καζαντζίδη, ακόμα και το Σαββατόβραδο που βάζει εκεί ο Ασλανίδης σε εσάς, είναι σύνθεση Θεοδωράκη, αν το ξέρεις. Για να. Δεν σε κάνω μάθημα, καταλαβαίνεις. Πρε, ξέρω το Μίκη. Είναι ανεξίτηλη και παγκόσμια η καλλιτεχνική του αξία. Υπήρξε κομμουνιστής ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνει λάθη. Εγώ θα πω για τη συγκεκριμένη. Τώρα κάνει λάθο. Αν μιλήσει. Ναι, έχει κάνει πολλά λάθη. Αν μιλήσει, ναι, κρίμα. Κρίμα. Αλλά δεν ακυρώνει ούτε την αξία την καλλιτεχνική, ούτε αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν. Μπράβο, ρε φίλε. Ειλικρινά είσαι με διαφορά ο καλύτερος που έχεις βγει. Α, δηλαδή το χαϊδεύεις λίγο, του δίνεις δυο χαστούκάκια και ένα φυλάκι, ναι. Συμφωνείς ότι είναι το ΤΕΜ. Γενικά είναι το θέμα, αλλά δεν είναι και ανέγγιχτο, αυτό λέω. Δηλαδή, πρόσεχε! Δεν είναι. Στην εκπομπή του Ραπτόπουλου κανένας δεν είναι το ΤΕΜ. Άμα θέλεις κόκκινε, κάντο το ΤΕΜ μόνο όταν λείπω εγώ. Δεν είναι θεός. Στην εκπομπή του Ραπτόπουλου. Ναι, τώρα την κοινοποιούμε. Το ΤΕΜ δεν είναι κανένας. Αν θες να μιλήσεις για το ΤΕΜ, να κάνεις μόνος. Καλλιτεχνικά και πολιτισμικά δεν είναι το τέλος. Φίλε, αν το πετάξω από το δεύτερο πες μου, τι θα μείνει? Επόμενη γραμμή, Καλλιτσιόνι. Αν το πετάξω από το δεύτερο, τι θα μείνει? Το ΤΕΜ. Ποιος είναι το ΤΕΜ? Κανείς δεν είναι το ΤΕΜ. Ο κάθε άνθρωπος που εσύ είσαι βλακέμ. Δεν υπάρχει το ΤΕΜ. Άιντε. Κόκκινε ούτε ο Πασόκ, είσαι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε όφησα ή ο άνεμος. Φίλε μου, Ηρακλής είμαι. Ναι. Ποιος? Ηρακλής είμαι. Άντε τώρα. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ και ό,τι ψήφισα το είπα. Αν είναι ντροπή αυτό, οκ. Okay. Άντε, Γρηγόρη, πάμε. Παρακαλώ. Πάρ' το καράβι, βγάλ' το από το... Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να απαντήσω στον κύριο που είπε ότι είναι του ΠΑΜΕΚ, του ΕΡ και τα λοιπά. Ναι. Γιατί δεν κατεβήκαμε στους δρόμους. Μάλιστα, κύριε. Αυτοί δεν καπελώσανε στο σύνταγμα τους για τους αγανακτισμένους. Γιατί από ό,τι ακούσαμε τον Χατζη Νικολά, τον δημοσιογράφο μετά, οι βουλευτές μέσα στη Βουλή λέγανε καλά που είναι το ΠΑΜΕΚ, ας πούμε, και μας φυλάσσει. Δηλαδή ήταν τα σκυλιά του συστήματος. Εντάξει, έτσι δεν έγινε, μήπως κάνω λάθος. Λέγε, Γρηγόρη. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Να πεις ό,τι θέλεις. Αυτοί όλοι οι αριστεροί, ναι, πάντα ήταν κατά της Ελλάδος. Όχι μόνο το 45. Και το όταν χάσαμε τη Μικρά Ασία, αυτοί λέγανε ότι εμείς δεν στεναχωρηθήκαμε, χαρήκαμε κιόλα. Για να μην γίνει η Ελλάδα μεγάλη. Και ένα άλλο μου θέλω να πω, ποιος είναι ο ιδρυτής τελικά, το ξέρουν αυτοί? Γιατί εγώ ξέρω ποιος είναι ο ιδρυτής, θα το πω στον αέρα, θέλετε. Ναι, κύριε, να το πεις. Δεν το ξέρεις, Κώστα? Ένας Εβραίος ήταν, μου φαίνεται. Ο Αβραάμ Μπεναρόγια. Ένας Εβραίος. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Και τα πρώτα ψηφοδέλτια που ήταν το ΚΚ ήταν εβραϊκά, όλα τα ονόματα. Τώρα μας το παίζουν αριστεροί και πατριώτες, γιατί και ένας συνάδελφός σας από απέναντι αυτό το ράδιο, κάποια στιγμή μου λέει, εγώ είμαι πρώτα Εστάνη, πρώτα αριστερός και μετά Έλληνας. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Επειδή ρε φίλε, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, τι σημαίνει δηλαδή? Τι σημαίνει, ρε φίλε, να μου τι σημαίνει? Μια ζωή κόντρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπήκανε όταν τα σπάσαν ο Μολότοφ με τον Γερμανό, τον Νίτρο, πώς λέγονταν, ας πούμε. Δεν μου λέτε, πήγαν στον πόλεμο, ήταν, δεν πήγανε ευκαιρία. Αν δεν ήταν η ΑΜ και η Ελλάς με τους Βουλγαρόφωνους. Άσε τώρα αυτή, ακούτε, σου λέω όμως. Αν δεν ήταν, θα μιλούσε Βουλγάρικα σήμερα. Όταν μπήκε, όχι, θα είσαι δίκαιος. Όχι, ρε φίλε.
Δεν αγωνιστήκανε μόνο δεξί ή μόνο αριστερή. Τι είναι αυτά που λέτε. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ήσαν ιστόρητος. Ήσαν ιστόρητος. Δεν λέγεται αυτό. Βέβαια. Εσύ μάθε πρώτα τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά μου πεις εμένα. Ανιστόρητο. Μπήκαν στον πόλεμο όταν τα σπάσανε. Ρε φίλε, για ποιο λόγο χάσανε οι Γερμανοί το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η ιστορία τι έγραψε. Για ποιο πράγμα τι έγραψε. Για ποιο λόγο οι Γερμανοί χάσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι έχει γράψει επειδή τους καθυστερήσαν οι παλικαράδες κάτω στην Κρήτη, τα παλικάρια. Ποια Κρήτη ρε φίλε, στο Ρούπελ γινόταν οι μάχες. Τι μου λες. Και στο Ρούπελ ρε φίλε, και στο Ρούπελ και στην Κρήτη κάτω. Δηλαδή αυτοί τι είχανε, κομματικές ταυτότητες, ήτανε δεξιοί. Ακούστε και αριστεροί. Φίλε Γρηγόρη, φίλε τα και όλοι δεν ήτανε και μετά δεν έγινε η μάχη του Στάλιγκραντ. Η μάχη του Στάλιγκραντ μετά. Οι κομμουνιστές δεν που σταματήσανε. Οι κομμουνιστές δεν του σταματήσανε. Καλά τώρα. Οι κομμουνιστές δεν σταματήσαν το Κίτλερ. Όχι, δεν τους σταμάτησαν οι κομμουνιστές. Δηλαδή ρε φίλε, τι κάνανε οι κομμουνιστές στη Ρωσία με τους φασίστες. Για πες μου. Α, στη Ρωσία, ναι, εντάξει εκεί ρε παιδί μου. Γιατί παγκόσμιος ήταν ο πόλεμος, ρε φίλε. Μιλά, πότε μπήκαν ρε παγκόσμιος ήταν ο πόλεμος. Αυτοί που κατηγορείς, σταματήσαν το... σώσαν την ανθρωπότητα. Την κράτη. Τι λες τώρα! Όσο για το όνομα που λες, Κωστή, ναι. Αυτή το 45, όλη τη Μακεδονία τη δίνανε σε αυτούς. Όχι μόνο το όνομα. Αυτό το είπα τον Γρηγόρη και επειδή ήταν κουκουές ο Μέγκης... ο Γρηγόρης θα ξέρει λίγο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν θα μαλώσουμε. Καλημέρα. Μη φωνάζεις, Γρηγόρη. Καλημέρα, ναι. Τελευταίος για το ημίωρο. Καλησπέρα, ναι. Φταίνε, λέει, κομμουνιστές. Κωστή. Εδώ είναι, ναι. Ναι, και Γρηγόρη, η μητέρα μου απεβίωσε. Ήταν 90 χρονών. Το 18 χρονών όταν ήταν στην ΕΠΟΝ. Την μαθαίναν τα όπλα για να βγει στο βουνό. Τους ξέρει όλους. Ναι. Ο Τίτο είχαν κάνει συμφωνία με τον Στάλιν έτσι ώστε να πάρουν οι αντάρτες που ήταν απάνω στο Καϊμάκτσαλαν και η αιτία που εκεί χτυπηθήκαν από τον ελληνικό στρατό τον υποτιθέμενο ας πούμε και αυτοί. Καλά τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα δεν είναι καμιά σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όχι, για το όνομα θέλω να πω. Ότι μετά ο Στάλιν έδωσαν αφού ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν και ο Αμερικάνος είπαν να μην ανακατευθούν με τα θέματα της Ελλάδος. Ήθελαν να πάρουν όπλα, να μπουν μέσα στη Σερβία και να χτυπήσουν μετά το αυτό. Ο Τίτο μετά έδωσε τιμή σε ένα και το όνομα της Μακεδονίας. Ο Τίτο ρε φίλε τάσπασε με τη Ρωσία. Άκου φίλε, για να μην αλλάζουμε την κουβέντα. Ναι. Ο Τίτο τάσπασε με τη Μόσχα. Α, μπράβο. Τα βρήκε με... Ο Στάλιν μαζί με Τσόρτσιλ και αυτό μετά... Τάσπασε με τη Μόσχα, τα βρήκε με τη Δύση, εντάξει. Ναι. Και γι' αυτό έκανε... την Ιουγκοσλαβία και τα κρατήδια της όπως ονομάστηκαν. Ναι, τα είχε σπάσει με την Μόσχα. Για τη Μακεδονία, γιατί ήθελαν οι κομμουνιστές οι ίδιοι να κρατήσουν. Ήταν ολόκληρο σχέδιο Σλάβων. Ήταν Σλάβων και Βουλγάρων μακριά αυτό κουβέντα. Το σχέδιο. Μακριά την Άστο, πήγατε. Φίλε. Ο Μίκης έχει δικαίωμα να πάει. Βεβαίως, γιατί να μην έχει. Μπράβο. Δεν μου λες. Διάλειμμα. Μισό λεπτό. Διάλειμμα. Μισό λεπτό, ρε. Διάλειμμα. Οι κομμουνιστές που τον βρίζουν έχουν δίκιο. Όχι. Όχι. Δεν έχουν. Τελείωσε. Πάει. Δεν έχουν. Γιατί αυτοί έχουν την ρωμένη πουλιά. Διάλειμμα ρε παιδιά είπα. Τελείωσε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά. Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά.
Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπερδέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτοπουκές, χειροποίητη ζαμπορουτυρόπιτα ή μπεργκεράτο? Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Βασανιστείτε μωρά. Ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Λευτέρης Πανταζής ανεβαίνει στο stage του Θεάτρου Βεργίνα για να φέρει Ταραχή στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε τον αγαπημένο Λεπά σε μεγάλα κέφια να τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μόνο για 5 εμφανίσεις. Παρασκευή και Σάββατο, 2, 3, 9 και 10 Φεβρουαρίου και την Τσικνοπέμπτη, 8 Φεβρουαρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Απολαύστε ένα live που θα σας στείλει εγγυημένα στο Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτι. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MasCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθήσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μακεδονία. Ούτε κουβέντα για το όνομα. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Την Κυριακή όλοι στο Σύνταγμα. Κάτω τα χέρια. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Η
Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, για τους φίλους οδηγούς ταξί, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου. Τηλεφωνείτε τώρα στο 23 15 96 596 για να το αποκτήσουν με 17.050 ευρώ. Οι δεμοί πάνε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η Εσκιάδης Μπαλοδήμος με... Με ένα τσιγάρο δρόμος. Με ένα καταπληκτικό περίπτερο στην Αγρότικα, στο περίπτερο 13. Παρακαλώ. Στο 13 θα πας. Ναι. Ναι. Άρε πάρτι, για αγρότες. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Γιατί αναρωτιάσαι για τους αγρότες. Αγρότες. Φορτώνουν εδώ τετραήμερα, λένε τις γυναίκες ότι πάνε εκεί, ο γύρος έχει φτάσει 7 ευρώ, ο καφές είναι στα 9 ευρώ και γίνεται χαμός. 60% άνοδος έχει η Γιάννη Τσόν. Έρχονται εκεί με τα αγροτικά και γίνεται μετά χαμός. Πάρτι. Καλό είναι, κατανάλωση γίνεται. Θυμούνται, κάποτε ήταν κάποτε με τον Ανδρέα, τη δεκαετία του 80, ήταν όλη μέρα και όλη νύχτα έτσι. Τώρα ένα τετραήμερο στην αγρότικα δίνουν να ξεσπαθώσουν. Αφού ρε φίλε είναι τόσο καλά, γιατί δεν γίνεσαι και εσύ αγρότης. Oh, man. Γιατί δεν γίνεσαι. Γιατί τώρα δεν έχει φαγητό. Δεν έχει τέτοιο χαζό. Δεν έχει φράγκα. Άρα δεν μπορεί να του κατηγορήσει. Δεν έχει φράγκα τώρα. Δεν έχει φράγκα. Άρα δεν μπορούμε να του κατηγορούμε. Μπορούμε. Φάγαν πολλά λεφτά οι αγρότες. Μπορούμε, αλλά δεν είναι. Πολλά λεφτά φάγανε οι αγρότες. Δεν γίνεται τώρα ο αγρότης γιατί δεν έχει φράγκα. Πολλά λεφτά φάγανε. Έλα, πάνε παρακάτω. Με συγχωρείτε, επειδή θα πάρει τώρα 1000 ευρώ. Και νέοι αγρότες εποχή. Μιλάμε για του μπαμπάδε του και του παππούδε. Εγώ φίλε δουλεύω για να πληρώνω. Έλα, τελείωνε. Εντάξει. Δουλεύει για να πληρωθεί. Επειδή θα πα εκεί τώρα με και φοβάσαι, μην φας κανένα μπάτσο από κανένα αγρότη. Να φάω μπάτσο. Τι θα κάνουμε τώρα δημόσια σχέση με του αγρότε, κάνε εσύ. Όποιο λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι φάγανε πολλά λεφτά οι αγρότε. Πολλά λεφτά φάγανε. Πάμε παρακάτω. Μπερδεύει του αγρότε. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Αγροτοπατέρα. Έλα, α το παραμύθι τώρα. Τελείωνε. Με του αγροτοπατέρα. Πάνε τα θέματα σου τώρα. Πάνε. Πολλά λε. Ναι. Έλα, φίλε. Εδώ είμαστε. Στο αμάξι, ναι. Έλα, ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω αθλητικές δύο ερωτήσεις από μία στον καθένα. Κάνε μία. Λοιπόν, είπε σε κάποια φάση την ώρα που ανέφερες αυτό για τους Χριστοβασίλης και τις φωτογραφίες και αυτά και εκεί που είχατε τη διένεξη με τον Κώστα και σου έλεγε όχι λες, όχι δεν λέω, όχι δεν με νοιάζει για αυτά, είπες και ψάξε το και στην κασέτα να το ακούσεις και από μόνος σου ότι και τι με νοιάζει εμένα. Ποιος είναι και δικά στη δικιά μου την τσέπη θα μπουνε. Δηλαδή, για κάτω μας λίγο κέρματα αυτό, δηλαδή σε πιανού και τι, από πιανού θα φύγουν και σε πιανού θα μπουν και απλά εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Για κάτω μας λίγο κέρματα. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα από αυτό που ρώτησες. Κατάλαβε. Εσύ τι κατάλαβε, για πες μου. Ότι είπες κατάλαβε, ότι τα λεφτά θα μπουν στη δικιά μου τσέπη, αφού δεν θα μπουν στα δικιά μου τσέπη, τι ίδια. Αφού δεν θα μπουν στη δικιά μου δεν με ενδιαφέρει και δεν σχολιάζω. Αν είναι μεμπτό ή αν δεν είναι μεμπτό. Σε ρώτησε κάποια δόση ο Κώστας. Πες το, μόνο το αναφέρει σου λέει και δεν παίρνει θέση. Γιατί πρέπει να πάρω θέση, δηλαδή, λέω την είδηση. Ωραία, δεν παίρνει θέση. Το δέχομαι να χαρώ εγώ το λεβέντι μου, απλά το αναφέρει. Αλλά όμως σε ανύποπτο χρόνο, μπαμ, μπαμ, και τι με νοιάζει εμένα, στη δικιά μου την τσέπη θα μπουνε. Ποια ρε φίλε, πιανού... αφήνει υπονοούμενο ο διπλανός μου, εντάξει. Ότι έτσι παίρνουν τα παιχνίδια και λέω και τι με νοιάζει εμένα, δεν κατάλαβα. Στη δικιά μου τσέπη θα μπουνε. Έκφραση είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν άφησε κανένα τέτοιο που να βάλεις όλη την εκπομπή να την ακούσεις. Σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα σου λέω. Ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που λες, ότι δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά. Ωραία. Ακριβώς έτσι το είχες πει, είναι κάτι που δεν με αφορά. Έκφραση είναι ρε φίλε, το λέω πολλές φορές, τη δικιά μου τσέπη θα μπουνε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, ποια! Ποια! Έκφραση είναι ρε φίλε. Πόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Άντε καλά, εντάξει. Κωστά. Δηλαδή ναι. Τι κατάλαβες εσύ. Έλα άστο μην το τραβάς. Δεν σε συμβαίνει. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί επειδή είσαι σε ραδιόφωνο με ονοματεπώνυμο και κάνεις εκπομπή είναι μερικά πράγματα που είναι μεπτά. Ναι εσύ τι μεπτό βλέπεις τώρα για πες μου. Υπονοείς. Επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Επειδή είσαι πολύ καλός, θα παίρνουν το μεμπτό ποιο είναι. Υπονοείς. Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ μια αγωγή ρε φίλε. Όχι. Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ μια αγωγή. Άλλη είναι η ερώτηση. Και κάνεις αυτό που κάνεις. Άλλη είναι η ερώτηση. Και γιατί κάνεις αυτό που κάνεις που κυκλοφόρησε. Υπονοείς ξεκάθαρα ότι εγώ μιλάω λαμογίστηκα. Γιατί δεν μου το λες τα ίσια. Όχι, άλλη είναι η ερώτηση.
Άλλη είναι η ερώτηση στο φίλο. Άλλη είναι η ερώτηση. Δεν το είπε στα ίσια, όχι. Άλλη είναι η ερώτηση. Όχι. Όριζε και κουκούλα και με έδειξε. Άλλη είναι η ερώτηση στο φίλο. Και θα έπρεπε να ακολουθήσει τη νομική οδό, αν πιστεύει κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, κόκκινε. Ρε φίλε, ακροατή. Αν ήσουνα. Αν ήμουν πάω, ναι. Αν ήταν στο χέρι μου, σαν πάρ του τηλέφωνο να το κάνουμε. Ρε φίλε. Άλλη είναι η ερώτηση, ρε φίλε. Με κούρασε. Για ποιο λόγο τότε πήρε να το πει. Για να μην το πω, μπας και το ακούσει, πάει πάω. Άκου, ρε φίλε. Άρα για να με κάνεις κακό. Ρε είσαι καλός άνθρωπος. Μπράβο. Ρε φίλε, άλλη είναι η ερώτηση. Απάντησε, ρε. Όχι, ρε φίλε. Άλλη είναι η ερώτηση. Ρε, θα με αφήσετε να μιλήσω μισάς για. Για πες, ρε Κώστα. Και σένα και το Γρηγόρη. Άντε, ναι. Μισάς. Σ' αρέσει αυτό που έγινε εκεί στη Μακεδονία Παλάς. Το επικροτείς. Αν έγινε. Καταρχήν είναι. Και το έβγαλε ο Θωμαΐδης στο Sky. Ναι, άκουσε με, είναι αντιλώς, δεν βγάζει και τις φέγγυρες. Ρε αγόρι μου, μη με πας στα χωριάτικα τώρα. Και από... Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Γιατί δεν μη μ' αρέσει η δημόσια σχέση, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά άμα το κάνει ο άλλος από κάτω, φωνάζουμε, αυτό λέω. Όχι, γιατί να φωνάζουμε. Να μην φωνάζουμε. Σχέση. Νομιμοποιήστε τους, όχι. Σε δύο χρόνια, νομιμοποιήστε όχι, τους. Καλά έκανε και εγώ μαζί σου. Ο κόκκινος και αυτός μαζί, φύγε επόμενος. Τώρα γιατί είπες τα λεφτά που θα μπουν στην τσέπη μου και μην το τραβάς εκεί πέρα. Η ουσία είναι... Ω, το βλέπεις. Θέλω να τα ακούσουν. Η ουσία, και... η ουσία είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αρκεί μόνο να έχεις καλή ομάδα. Και το πήραμε χαμπάρι εδώ και το κάνουμε κι εμείς. Και καλά κάνουμε. Και στη Βέρεια το κάνω Άρης και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά δεν είμαστε και τόσο καλοί άνθρωποι όσο παρουσιαζόμαστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρησιμοποιούμε την οδό της... Και τώρα ζω εδώ. Και ήθελα για την ιστορία, για τον πόλεμο που είπες για κομμουνιστές και για Στάλιγκραντ και για Στάλιν. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο Ζούκοφ που ήταν υιοθετημένος Έλληνας στρατηγός, ο Ζήφκας, μια οικογένεια Ρώσων, τι που τον έφερε τελευταία στιγμή ο Στάλιν από το Καταρίνεμπουργκ στο Στάλιγκραντ, οι Γερμανοί θα είχαν πάρει όλη την τότε Σοβιετική Ένωση. Οι κομμουνιστές πολεμούσανε, αλλά πηγαίνανε από τους κομισάριους σαν αρνιά στη σφαγή. Η στρατιωτική ακαδημία ήταν σεδισμένη και ο Στάλιν τους είχε εξορίσει στο Εκατερίνεμπουργκ, αν ξέρεις που είναι, πίσω από τα Ουράλια Όρη. Μ' ακούς? Σας ακούω, κύριε μου, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι μεν οι κομμουνιστές πολεμήσανε και σφαγιαστήκανε, αλλά οι κομισάροι και ο Στάλιν θυσιάσανε πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο και μόνο για την πλάκα τους. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Να είστε καλά. Γεια. Yeah. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Η κλαρσίτηση είναι... Εκατό εταιρίδα τώρα στα κάθε τελευταία. Ποιο Κινέζο, ποιο? Ο Τζέκις Χάν. Ο Μάου, πώς το λέγανε, ρε. Ο Μάου Τσετούγκ. Ναι. Ο Μάου δεύτερο Στέλινγκ ή πρώτο ο Στάλινγκ. Τι να λέμε τώρα. Άκουνα. Εδώ βγήκε. Άκουνα. Ένα. Χωρίς να είναι εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ, τον παραδέχομαι. Δεν ξέρω εγώ που ανήκω. Γιατί είμαι υπέρ του συλλαλητηρίου και δεν ξέρω που ανήκω. Έχουν γίνει το μυαλό μου μαρμελάδα τώρα με ζουράριδες, με μπουτάριδες, με τέτοια. Γιατί είμαι Αριανός, να πούμε, και πατριώτης. Αλλά δεν ξέρω που ανήκω πραγματικά με αυτές τις ιδεολογίες ψεύτικες. Λοιπόν, και αν ήταν άλλοι, αυτό ο Μίκης ήταν δεξιός, οι αριστεροί θα τον κράζαν. Τώρα το Μίκη δεν τον κράζουν οι αριστεροί, λες? Οι δεξί δεν τον κράζουν. Επειδή είναι κότες και δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Οι δεξί βγήκανε μέχρι στιγμής, δεν τον κράζουνε και λένε μπράβο του, ενώ η αριστερή, αν ήταν δεξιός ο Μίκης και έκανε κάτι, θα λέγανε ότι το καπηλεύεται. Αλλά εγώ βλέπω τώρα ότι η υγιής αριστερή δεν τον κράζουν. Της πατριωτικής αριστεράς, ο Ριζοσπάς το 1923, άμα δείτε τη γράφει σε ένα εξώφυλλό του, θα καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό που έλεγε δεν είναι το 45 Κώστα, είναι το 23. Λοιπόν, θα καταλάβετε. Δεν ξέρω που ανήκω ειλικρινά, αλλά είμαι πρώτα απ' όλα πατριώτης, γιατί χωρίς έδαφος, χωρίς χώρα, δεν υπάρχει ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, ούτε όλα τα άλλα, ούτε εργασία. Δόξα του Θεό, καλά πάει η εργασία μου, δουλεύω σαν το σκυλί. Λοιπόν, πάω καλά σε μια χώρα που δεν είναι καλά. Και ο Τόμας Βίζερ του Eurogroup,
αναρωτηθείτε όλα αυτά περίεργα μου φαίνονται και με το πρωτάθλημα και ασχολείστε τώρα με τον ΠΑΟΚ να πούμε. Με τον ΠΑΟΚ αν θα πάρει πρωτάθλημα. Ο Τόμας Βίζερ είπε, 6 χρόνια είναι στο Eurogroup, ανέλπιστα λέει, όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενες δεν κάναν μεταρρυθμίσεις. Οι δεξιοπασόκοι αυτοί όλοι με Βίζερ. Το τελευταίο χρόνο λέει γίνονται τα πάντα λέει, ανέλπιστα. Καταλαβαίνετε τώρα. Να είσαι καλά φίλε. Ανέλπιστα γίνονται τα πάντα και ο Βαρόνος, ένας Βαρόνος της ακροδεξιάς Ιταλός είπε ότι χρειάζεται λέει που και που η αριστερά. Να είσαι καλά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Motor Vessel Alcor. Είναι φορτηγό πλοίο. Ναι. Στα παιδιά που μας ακούνε είναι στην Ανατολική Ρωσία, στα βάθη της Ρωσίας, με σημαία από Μπαχάμες. Μάλιστα. Η σημαία γιατί είναι από τις Μπαχάμες. Ένα πλοίο μπορεί να έχει ό,τι σημαίνει. Πλοίο με Έλληνες, οι Μπαχάμες τι είναι. Είναι τρεις Έλληνες. Το πλοίο ποιανού είναι. Είναι τρεις Έλληνες, τρεις Πολωνοί και 16 Φιλιππινές. Άλλο σε ρωτάω, ρε φίλε. Το πλοίο είναι Έλληνα. Συνήθως τα πλοία έχουν και διαφορετική εταιρεία. Κάθε πλοίο και διαφορετική εταιρεία. Άρα ο Έλληνας έχει τις Μπαχάμες το αυτό. Μπορεί. Για να πληρώνει εφορία. Καλά, κάνει. Δικαίωμα. Αυτό είναι δικαίωμα. Γιατί εδώ πληρώνει εφορία. Ρε γάμο το. Κανείς δεν πληρώνει εφορία, ρε κόκκινε. Ποιος πληρώνει εφορία. Οι εφοπλιστές στην Ελλάδα πληρώνουν 24. Τι πληρώνεις εφορία. Φυσικά. Από πού, δεν κλέβεις εσύ. Οι εφοπλιστές στην Ελλάδα πληρώνουν ατέλος 24.000 ευρώ. Αυτό είναι. Τελείως. Τίποτα άλλο. Εσύ δεν κλέβεις. Αν μπορέσεις. Δεν μπορεί να συνοηθούμε. Δεν μπορεί. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό τους καλά κάτσε. Μπράβο. Παρακαλώ. Μάλιστα, ναι. Στέλνω τη χαιρετίνα στα παιδιά. Δεν ναι, είναι ρε κόκκινε, να το αναλύσουμε, ρε κόκκινε. Πάμε στον κόκκινε. Σ' ακούνε από κύριε, σου στέλνουν χαιρετισμού. Και εσύ πα την εφορία. Τι να πω. Άλλο σε ρώτησα, ρε κόκκινε. Λέει ναι. Παναμά το στη σημαία αυτό, λέει. Ρε, και τι. Να τι το αναλύσω, το πω αυτό. Αυτό. Πάρε στον κόσμο, ρε. Το μυαλό σου είναι. Έχει πήξει από το φαΐ, ρε. Πάμε, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο φίλο σου. Εξαιρετικό κύριο. Απευθύνω μια ερώτηση στο φίλο μου τον Γρηγόρη. Ναι. Είναι φίλος μου και μπορεί να το στεναχώρησα προχτές, αλλά ζητάω συγγνώμη. Προς τιμή σας, γιατί όταν ζητάτε από τον κόσμο να ακούει άλλο μέσο, είναι προσβλητικό. Ναι. Ενώ ναι. Εσύ που λες ότι κάνεις παρέα με εστέλεχος στο άλλο μέσο και είσαι φίλος, δεν είναι προσβλητικό για το κανάλι. Πρώτο αυτό. Ναι, αυτός δεύτερο, ναι. Συντυπητήρια στο παιδί που έχασε τον πατέρα του, που είναι από την εφημερίδα. Στο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι έτσι, είναι έτσι, είναι ζωή. Και τρίτο, θέλω να ρωτήσω, αν η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, έβγαινε και έλεγε ότι σας δώσω 10% αύξηση. Για να μην πάτε στο συλλαλητήριο. Δεν πήγαινε κανένας. Δεν πήγαινε κανένας. Α, μπράβο. Άρα, γιατί κι εγώ είμαστε τόσο πολύ μωρέ για το αυτό το... Τα 300 ευρώ να γίνουν 330. Ε? Ναι, να γίνουν τα 300 ευρώ 330. Ο βασικός μισθός. Ναι, τέλος πάντων, τα μια αύξηση θα πήγαινε κανένας. Εδώ, πας στο χωριό μου, δηλαδή, στην Καρκιδική και λες τζάμπα λεωφορείο που είμαι και θέλω να πάμε στη Σαλονίκη, μήπως και κανείς από αυτούς δεν έχει έρθει ποτέ. Ή στην Αθήνα, θα πάει. Αλλά μην δίνουμε και τόσο, τώρα αυτό εδώ, τώρα τη Μακεδονία, τι θα μας κάνουν αυτοί μπορεί. Τι μπορεί να μας κάνουν, όποια εξέλιξη και αν υπάρχει. Επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, το ότι δείξανε και δείχνουν τόσο μεγάλο πόλεμο και έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ, δεν σας προβληματίζει καθόλου. Εγώ εμένα δεν πειράζει γιατί τόσα χρόνια θα, και θα περάσουν χιλιάδες χρόνια και πάλι έτσι θα είναι. Νομίζω θα υπάρξει η εξέλιξη. Ναι, φέτος θα λυθεί οριστικά. Έτσι, αυτό δεν θέλω να πω. Ρε, γιατί παιδιά. Κύριε Κώστα είναι μια μάχη μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι με τη Ρωσία. Είναι μια μάχη, σας λέω κάτι, άσχετα με το τι είστε εσείς ή είναι κάποιος άλλος. Είναι μια μάχη Ρωσίας και Αμερικής. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά και πολλά τα συμφέροντα και μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να τελειώσει. Ναι, αλλά εγώ εύχομαι να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει προς όφελος της Ελλάδος, ακριβώς. Να είστε καλά. Άντε. Τα βρήκατε. Αυτό γεια σας. Έχουμε άλλον έναν. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, με ακούτε. Βέβαια. Έλα, γόρι μου, Κώστα, τι κάνεις, ο Πάνος, ο Γόρης, με είστε καλά, ο Γρηγόρης. Ο Γόλης είσαι ποιος, την επαγγελία. Ο Γόρης, παιδί μου, τραγουδιστής, παλιός τραγουδιστής, Κώστα. Ναι.
Λοιπόν, άκουπα λιγάρι μου, όταν πήγαμε να βάψουμε πέρυσι στη σεζόν το Μακεδονία Παλάς, μας απογορεύσαν να πάρουμε από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία χρώμα και μας επιτρέψαμε να πάρουμε μόνο από την Πένζα Μιμούρ, η οποία είναι η διαχείριση του Χρήστο Βασίλη. Πρώτον. Αυτό δεν είναι κακό. Δεύτερον, η αγορά του Λιμίου έγινε εφόσον ο Ατρόμητος πέρασε στην προηγούμενη σεζόν μέσα από τον ΠΑΟΚ. Μια πανάκριβη αγορά του Λιμιού, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε καν στα φιλικά, ούτε καν. Συγγνώμη, γιατί είναι κακό το να πάρετε χρώματα μόνο από μια εταιρεία? Είπε ότι κακό. Είναι ιδιοκτησία του Χρυστοβασίλη. Ναι, γιατί είναι κακό, ρωτάω. Δεν είπε ότι είναι κακό. Εγώ δεν σας ρωτάω, εγώ δεν λέω τίποτα. Απλώς σας λέω, μας απαγορεύσαν να πάρουμε από άλλη εταιρεία και μας είπα θα πάρετε μόνο την Πένζα Μιμούρ που είναι ιδιοκτησία του Χρυστοβασίλη. Άρα είναι πολύ ευχαριστημένο το προϊόντα. Η αγορά, ακούστε με λίγο, η αγορά του τερματοφύλακα του Πασχαλάκη δεν πίστεψε κανένας ότι ήταν με ένα χιλιάρικο προσφυγή. Γιατί ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Ατρόμητο και τα Γιάννενα που περάσαν μέσα από την Τούμπα τη σεζόν 16-17. Okay. Πέρασε καμιά άλλη ομάδα μέσα από την Τούμπα. Με καταλήξε. Πέρασε μόνο τα Γιάννενα και ο Ατρόμητος. Και κατά σύμπτωση οι αγορές του ΠΑΟΚ γίνανε από τον Ατρόμητο από το Λιμιό και από, και από τα Γιάννενα τον Πασχαλάκη. Τώρα, το αποτέλεσμα είναι 1-3 γιατί τα συνήθως τα φιλικά είναι με μεγάλο σκοράκι. Όποιος μπορεί να το παίξει, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Παρακαλώ. Τι είπε, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο εκνευριστικό να ακούς τον άλλον που έχει φύγει, έχει πάει στη Γερμανία, να λέει ότι είναι πατριώτης και αγωνίζεται για τη χώρα του, ενώ σηκώθηκε και έφυγε. Και μας άρεσε εδώ τη μάνα και τον πατέρα δεν του ξέρεις αν, να παίρνουν σύνταξη. Δεν ξέρεις τις συνθήκες. Και να δουλεύουμε εμείς για να πληρώνουμε τις συνθήκες. Γνωρίζεις τις συνθήκες που έφυγε. Δεν όλες οι συνθήκες είναι για όλους ίδιους, για μας. Που μείναμε εδώ στο μεροκάματο με 360, αλλά παλεύουμε για να πληρώνουμε τις φορές και ένφια. Δεν μου λες καλέ μου φίλε, αν είχες τη δυνατότητα να έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερα έσοδα πηγαίνοντας σε μια χώρα ναι, που ωραία, δεν θα πήγαινες. Αυτόματα, συγνώμη, δεν θα πήγαινε, αλλά αυτόματα γιατί θα πήγαινε ότι είμαι πατριώτης. Το λιδωρεί, γιατί δεν είναι πατριώτης. Ωραία, δεν είναι, όχι, το λιδωρεί. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού, η επιβίωση. Αυτός το έθεσε, αυτός έβαλε το... τον όρο πατριώτη στον εαυτό του. Έβαλε τον όρο πατριώτη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί αυτός στην Γερμανία. Εκατομμύρια του κόσμου. Μπορεί αυτός να δίνει χρήματα για τη χώρα που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Φορτάσαμε χρήμα από αυτούς που είναι απ' έξω. Τέλος πάντων, ένα αυτό. Και δεύτερον, σαν φίλο του ΠΑΣ, να πω για τον δικό μου τον πρόεδρο, να μην πω τώρα κανένα βαθύ χαρακτηρισμό, που υποτίθεται ότι το καλοκαίρι έχασε παίχτη για 2.500 ευρώ προσφυγή για να του πάει στον ΠΑΟΚ. Και πάει και πίνει καφέ τώρα με τον άλλον. Αλλά όταν τα έκανα αυτά ο Ολυμπιακός, κράζαμε όλοι. Ο Ολυμπιακός βορρά έχει κατά. Τέλος πάντων. Πώς θα πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε, άμα δεν γίνει. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι σου, ρε φίλε, επειδή το κλείσες, αν ήταν στο χέρι σου να πάρεις πρωτάθλημα όπως λες, πώς θα το πάρεις? Θα σε ενοχλούσε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κανείς δεν ενοχλείται ο το πώς παίρνει το πρωτάθλημα. Ενοχλούνται οι υπόλοιποι. Ναι. Απλά να μην το παίζει ότι είναι ο άρχον της ηθικής. Ναι. Έλα. Γεια σας Μακεδόνες. Γεια σου Ηρακλειδέα. Τι έγινε, όλα καλά? Καλά Ηρακλάκι μου, εσύ? Τι πόνο έχουν ρε όλοι ρε. Τι πόνο έχουν ρε και φωνάζουν και λένε και, και... Το Hotel California δουλεύει καλά ρε σου. Το Hotel California. Εσύ τι είσαι, οι Eagles? Απορώ όμως με κάτι άλλο. Βγαίνουν κάτι Έλληνες, ας τους πω Έλληνες, και μιλούν προσβλητικά για το μεγάλο κολοσσό, το Μίκη Θοδωράκη. Απορώ δηλαδή αυτή η άποψη. Τι είναι, φίλε, σε παρακαλώ. Τι τάνας είναι, αλλά την αριστερά την πρόδωσε με το συλλαλητήριο. Μην τα μπερδεύετε, ρε παιδί. Τι τάνας είναι, αλλά τον βρίζουνε τώρα. Φαντάσου τώρα να γίνει στο συλλαλητήριο να πάει να μιλήσει ο Μίκης και να βγουν οι αριστεροί να τον γιουχάρουν και να τους πλακώσουν οι δεξιοί του. Γεια σου, Λαϊκατζή! Ωραίος! Άκου τώρα. Ωραίος! Δημήτρης, έξυπνο μήνυμα. Ωραίος! Ένα παράπονο έχω μόνο από τους γονείς μου, που είναι 60 ετών. Το παράπονο είναι γιατί δεν μπήκαν στο δημόσιο, ενώ ψηφίζαμε Πασόκ, το ορθόδοξο. Γιατί, ρε! Γιατί τώρα θα έχει κάνα τριχίλιαρο σύνταξη καλή, 2.500 και θα άρμεγε κι αυτός. Και άμα πεθαίναν οι γονείς, θα τους έβαζε την κατάψυξη για να παίρνει τη σύνταξη. Λέγε. Άλλο. Ρε Σύνικο, ποια είναι η ένστασή σου? Λέει, ο κόκκινος διαμορφώνει την άποψή του στα πολιτικά βάσει ποιου κόμματος κυβερνάει. Ναι. Ξαφνικά έγινε κομμουνιστής και λέει άμελας, φίλε, μάλλον δεν ακούς όλη την εκπομπή και διαχωρίζεις πράγματα. Στην αρχή με βρίζαν όλοι οι κομμουνιστές και τώρα έγινα υπέρ τους. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Είμαι ο έτερος ΑΕΚτζής από την Κρυοπηγή. Ναι. Σας είχε πάρει ένας άλλος. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα ασχοληθώ τώρα με το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω κάτι γιατί βαρέθηκα να ακούω τον κάθε ανιστόρικο με την κάθε μπουρδολογία κάθε φορά για κομισάριου κατευθείαν, κατευθείαν στο ψητό, πείτε. Ναι, κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, ο σοβιετικός λαός έδωσε 25 μπορεί και 27 εκατομμύρια νεκρούς για να τσακίσει τον ναζισμό και να βγαίνει ο καθένας τώρα να είναι ελεύθερος να λέει την μπουρδολογία του γιατί θα διάβαζε τον Das Reich. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό αυτή θα ήταν η ιστορία μας τώρα, ναι. Για να τελειώνουμε με αυτό. Όσον αφορά το Ζούκοφ και τους στρατιωτικούς, υπήρξαν διώξεις το 37, δικαιώθηκε ο Στάλιν εντωμεταξύ και μετά το θάνατό του, όταν ο Ζούκοφ που τσάκισε τους Ναζί, μπήκε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και έκανε πραξικόπημα και κατέλαβε την εξουσία για χάρη του Χρουτσόφ, ο οποίος έδωσε την Ουκρανία έτσι χαριστικά. Έτσι χαριστικά, επειδή γούσταρε τότε, έδωσε μάλλον τη Σεβαστούπολη στην Ουκρανία και έχουμε τα γεγονότα τα σημερινά και επανέφερε. Και επανέφερε την ελεύθερη διατάξεις και στοιχεία της ελεύθερης οικονομίας στη σοβιετική σοσιαλιστική οικονομία και είχαμε τα αποτελέσματα τα μετέπειτα. Αλλά όταν ακούς BBC, Discovery και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και διαβάζεις τις εφημερίδες των Αστών και θα ασχολείσαι πραγματικά με την ιστορία. Περίμενε, επειδή μ' αρέσεις, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη και κάτι άλλο και ό,τι θέλεις. Πρόσεξε, όσον αφορά. Πιεζόμαστε από τον χρόνο, γρήγορα, ναι. Μακεδονία και τα λοιπά. Το χαρίσαν οι αστεί το 48 στον Τίτο, οι δικοί μας οι αστεί που κάνουν τους πατριώτες τώρα, για να κλείσει τα σύνορα και να σφάξουν το Δημοκρατικό Στρατό. Και το λέω εγώ που δεν τα πάω καλά με τον Κουκουέ τώρα τελευταία. Ερώτηση. Παρακαλώ. Πιστεύεις ότι η Ρωσία με την Αμερική κάτω από το τραπέζι τα έχουν βρει σε όλα, στη όχι, μοιρασιά? Όχι, δεν τα βρήκαν. Θα σου πω. Μονολεκτικά, τι πιστεύει, δεν χρειάζεται. Ναι. Βλαντιμίρ Ιλιτς Λένιν, οι καπιταλιστές συγκεντρώνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ρε φίλε, όταν γινόταν. Όταν είναι να σφάξουν τους λαούς και όταν είναι να μοιράσουν τη λία, σφάζονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τους λαούς στο στρατό. Ποτέ οι ίδιοι μεταξύ τους όμως. Κοίταξε να δεις, δεν σε ενδιαφέρει να διαλέξεις πλευρά υπεριαλιστή και σφαγεία. Όχι. Ο λαός δεν μπορεί να διαλέξει υπεριαλιστή. Επειδή συνεννοηθήκαμε, για την κονόμα γίνεται όλη τη δουλειά. Εννοείται. Και η κάτσε, περίμενε. Άλλο η Σοβιετική Ένωση, άλλο η καπιταλιστική Ρωσία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο, παιδιά. Ναι. Η Σοβιετική Ένωση όμως διαλύθηκε. Η Σοβιετική Ένωση, φίλε, διαλύθηκε το 1989. Τελείωσε. Πάει αυτή η ιστορία. Ναι, λέω, κοίταξε σε τι κόσμο ζούμε από τότε που δεν υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Ο καπιταλισμός. Τελείωσε η εκπομπή. Ο Λένιν είχε πει: ο καπιταλισμός είναι τόσο ηλίθιος που είναι ικανός να σου πουλήσει το σκηνή που θα το κρεμάσεις.